Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς απόγευμα. Μετρόπολης 95,5, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 των FM με τον Γιάννη τη Σιράπη στην ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταβάκα στο production, την κυρία Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό και μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό τον οποίο έχουμε και κληρώνεται αύριο το εκπληκτικό, μοναδικό, απίστευτο ταξίδι για Πράγα, Βουδαπέστη και τραγούδια εκεί για ένα τυχερό ζευγάρι το οποίο θα ταξιδέψει με όλα τα έξοδα πληρωμένα αεροπορικός οδικός με μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Αεροπορικός ή οδικός? Αεροπορικός και οδικός. Και τα δύο είναι μέσα. Λοιπόν, Πράγα Βουδαπέστη δεν θα πας με αεροπλάνο, οδικός θα πας. Γι' αυτό λέμε αεροπορικός και οδικός. Λοιπόν, είναι αεροπορική οδική εκδρομή για την ακρίβεια. Αεροπορικό οδική, μάλιστα. Αεροπορική, ναι. Οδική. Είναι δεν σύνδε. Υπάρχει μία λέξη. Μάλιστα. Είναι δύο λέξεις. Αεροπορικό. Ναι. Εγώ το αεροπορική, κάνω... κάνε ό,τι θέλει. Εντάξει, το φτιάχνω, ναι. Εδώ τώρα υπάρχουν τα γκρίκλεις τώρα, αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει. Λοιπόν, αλφα μη τρία κενό. Πράγα, ονοματεπώνυμο. Ηλικία στο 54-344 για ένα τυχερό ζευγάρι. Αλφα μη τρία κενό. Πράγα, ονοματεπώνυμο. Ηλικία, αποστολή στο 54-344. Μάλιστα. Πήγε μεσημέρι και πίνασες. Τι πρωτότυπο, αν σκέφτεσαι θα κατεβάσεις για μεσημεριανό σήμερα, κατέβασε καλύτερα το mobile app του deliveras.gr στο δικό σου κινητό. Βραβεύτηκε ως το καλύτερο της χρονιάς το Retail Business Award και έτσι έχεις στο χέρι σου όλα τα καταστήματα για να διαλέξεις το καλύτερο φαγητό σε αποκλειστική προσφορά. Λοιπόν, βραδιά η οποία έχει πάρα πολύ σπουδαίο ενδιαφέρον για την πόλη μας και για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει περάσει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι σήμερα το απόγευμα κόντρα στην Σλόμα Λίμπερετς και με δική του νίκη και από τη στιγμή που δεν θα κερδίσει η Καραμπάκ θα είναι η ομάδα η οποία θα πανηγυρίσει την πρόκριση στους 32 του Europa League. Το παιχνίδι δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαντάζονται κάποιοι. Το ότι η τσέχικη ομάδα συνέτριψε την Καραμπάκ την προηγούμενη αγωνιστική λέει πολλά. Το ότι επίσης είναι ενδιαφερόμενη αν κερδίζει η Φιωρεντίνα γιατί με δική της νίκη περνάει αυτή σε τριπλή ισοβαθμία ως δεύτερη στον όμιλο. Επίσης κάνουν το παιχνίδι ακόμη πιο δύσκολο, κάτι που κάνει πολύ επιτακτική την ανάγκη η οπαδή του ΠΑΟΚ να είναι στο γήπεδο να δημιουργήσουν μια καυτή ατμόσφαιρα η οποία θα δυσκολέψει τη ζωή των ποδοσφαιριστών της ομάδας του Λίμπερετ, της Σλόβαν. Καυτή ατμόσφαιρα. Ναι. Πρέπει, λέω, να δημιουργηθεί. Α, τα πιστεύεις, πρέπει. Τα που λες, ναι. Λέω, πρέπει να δημιουργηθεί μια καυτή ατμόσφαιρα προκειμένου να επηρεαστούν θετικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ, να το παριστούν από τον κόσμο και αρνητικά οι παίκτες της Λίμπερετ, ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να είναι η ομάδα η οποία θα πάρει την πρόκριση για τους 32 του Europa League. Το λέω για μία ακόμη φορά για όσους δεν γνωρίζουν τι ισχύει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει ή να μην χάσει. Αν κερδίσει η Φιωρεντίνα, αν έρθει η ισοπαλία η Φιωρεντίνα θα πρέπει να κερδίσει. Αν χάσει η Φιωρεντίνα τότε ο ΠΑΟΚ δεν περνάει εκτός αν γίνει το μαγικό λέω εγώ τώρα και χάσει 5-6-0 και πάει λέγοντας κάτι το οποίο μοιάζει εξωπραγματικό, αλλά ναι, εξωπραγματικό δεν μπορεί να λες τίποτα σήμερα. Ναι. Καθώς έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα. Είδατε και χτες τι έγινε και προχτές η αδιάφορη δυναμό Κιέβου κέρδισε 6-0
την ομάδα της Μπεσίκτας. Το στημένο 2-2 το χθεσινό δεν μου πες. Στημένο 2-2. Που έχασα. Δεν το είδα σαν στημένο. Σου, να πούμε, εγώ είπα σου και όπερ. Ναι, το έπαιξα εγώ, 1-90 τόσο. Τι είδα εγώ. Μα 1-90 κακό το έπαιξε. Ναι. Πάνω από 2-40 πλέον. Τι είδα εγώ. Πες μου, σαν είδα εγώ. Είδα την Ρεάλ να φοβάται την πρωτιά. Ναι. Για ποιο λόγο. Γιατί άμα έβγαινε πρώτη θα έβρεσε και τα θηρία απέναντι. Με δουλεύεις τώρα. Δεν σε δουλεύω καθόλου. Και προτίμησε τη δεύτερη θέση. Σε αυτό είναι εικασία. Δεν είναι καθόλου εικασία. Διάλεξε πανέξυπνα και έστειλε στον κουβά πολύ κόσμο πανέξυπνα και το έφερε το 2-0-2-2 πολύ εύκολα και πανέξυπνα και μπήκε ένα γκολ το οποίο έπιαζε με εκείνο του Ηρακλή να πούμε στο Καφτατζόγλιο με τα Γιάννενα, εκείνο το περίεργο. Ναι. Ανέβασε πάρα πολύ ψηλά το Μαρσέλο μετά το 75 κακός. Κακός. Έγιναν δύο φάσεις που ο Μαρσέλο πατάει περιοχή σε συνθήκη center for, χάνει τα γκολ και πηγαίνει στην τελευταία φάση να τριπλάρει, του κλέβουν την μπάλα και βγαίνουν με 2,5 παίκτες στην αντεπίθεση της Dortmund. Τα πιστεύεις αυτά που λέω, τώρα ίσως ξεφεύγουν. Τα πιστεύω αυτά που λέω. Μάλιστα. Ή είναι βλάκας ο Ζιντάν ή το στήσαν στο 2-2. Γιατί πρέπει να είναι βλάκας. Βλάκας προπονητής. Λάθη δεν γίνονται. Όχι. Okay. Αν πάρεις τον προπονητή της Τριανδρίας, της επανομής, της δόξας προσκυνητών. Ποια ομάδα θα είναι, πλην του Γκόνια που είναι φελός προπονητικά, πλην του Γκόνια που είναι φελός προπονητικά, που μπορεί να κερδίζει 3-1 και να γυρίσει να το κάνει 5-1 και να φάει άλλα 2. Ναι. Κανένας προπονητής στον κόσμο μετά το 2-0 δεν έχει αυτή τη διαχείριση στο παιχνίδι του. Κανένας προπονητής. Άρα είναι βλάκας προπονητικά ο Ζιντάν, ή έχει διαλέξει πανέξυπνα, ή είναι έξυπνος η βλάκας. Δεν υπάρχει δεύτερο για μένα. Είναι πολύ έξυπνος και έχει διαλέξει την κλήρωση αυτή που θέλει αυτός. Δεν θέλει την πρωτιά. Ή είναι μπουμπούνας και δεν μπορεί να κλείσει την Dortmund και να τη φύγει στην κόντρα. Δηλαδή, το μόνο εύκολο που μπορεί να κάνει είναι να βγάλει τον Μπενζεμά και να περάσει τον Ρονάλντο σεντερφόρ με ένα χάφ ακόμα στο χώρο του άξονα και να πει τον Μαρσέλο μην ανεβαίνει. Δύο κινήσεις ήταν. Για να το κάνει το μάτς 2-0-2-1, το πολύ 2-1. Που μπορέσει να το κάνει και 3-1. Δεν το έκανε. Που σημαίνει ή προπονητικά δεν σκαμπάζει να κάνει άμυνα. Γιατί ποδόσφαιρο δεν είναι να έχω αυτοσχεδιασμούς τους παιχταράδες και άμα χάσω την μπάλα να μην ξέρω τι κάνω. Να έχω τις γραμμές μου στα 60 μέτρα. Που δεν το έχει δείξει μέχρι τώρα. Τι έχει, δεν έχει δείξει. Έχει δείξει ότι ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται. Ποιος? Ο Ζιντάν. Και πώς να προσεγγίζει τα παιχνίδια. Ο Ζιντάν όταν έχει παίξει ένα ωραίο 4-4-2 με τον Μπενζεμά έξω. Μπενζεμά. Ναι, με τον Ρονάλντο και τον Μπέιλι και τον Ίσκο να βγαίνει κρυφός. Και φυσικά τα χάφ και ο Μόντριτς σε φοβερή φόρμα έδειξε μια πολύ ωραία παρουσία. Αλλά χθες. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι βλάκας ο Ζιντάν. Δεν μπορεί να είναι βλάκας προπονητικά. Λες ότι επέλεξε. Δεν μπορεί να είναι. Μισό λεπτό. Ναι. Λες, δηλαδή. Επέλεξε το. Αυτό δεν λέγεται στημένο. Αυτό λέγεται επιλογή. Αυτό λέγεται τι συμφέρει την εταιρεία μου. Ναι. Δεν το λέω στημένο, όχι σε καμία περίπτωση. Ναι, αυτό σου λέω. Γιατί το είπε στην αρχή. Α, ναι, αλλά όταν. Δεν είναι στημένο, επέλεξε. Όταν δίνουμε στοιχεία όμως στο στοίχημα, πρέπει να παίρνουμε τις παραμέτρους και την τελευταία λεπτομέρεια. Και πού να υπολογίσω ότι αυτή. Να υπολογίσει γιατί ο Κουμαρτζής. Ο Κουμαρτζής υπολογίζει. Γι' αυτό ακούσα από κακό χριστιανό, είσαι και κακό κουμαρτζή παναθεμάζει. Άρα να μην δίνω. Τι να μην δίνω. Να μην δίνω προγνωστικά. Τι να μην δίνω. Αυτό μου είπε. Μα ρε φίλε, να δίνω, εγώ κλείνω με άσο και over τη Ρεάλ και με και ο Μαρσέλο με τον Ζιντάν να πούμε. Γι' αυτό είμαι εκνευρισμένο να πούμε. Και φταίω εγώ, ρε σηκώστε. Φταίς εσύ, ρε. Ναι, φταίς εσύ. Φταίω κι εγώ, φταίς κι εσύ. Φταίω εγώ που σ' ακούω. Ο κοντός το έδωσε 2-2. Μπράβο. Άρα ο κοντός έχει καλύτερη προσέγγιση από σένα. Έπρεπε να ακούσω τον κοντό. Αποδείχθηκε μάγκας, ρε φίλε. Τι να κάνω. Αποδείχθηκε μάγκας. Μάγκας. Αποδείχθηκε διαβασμένος. Μπράβο του. Γιατί είπα εγώ ποτέ τι να διαβάσω. Πάμε παρακάτω. Με έκαψε Παναθεμάς. Φλόρος είναι, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Θα έβγαζα εκεί 4,5 κατοσταρικά και με 1,5 ευρώ Παναθεμάς. Κάτσε που δεν δε μας είπε ποια είναι η χοντρή. Δεν κατάλαβα. Γιατί κατάλαβε κανείς. Από το πρωί όλος ο κόσμος πάει το κεφάλι του να μάθει ποια είναι η χοντρή. Ποια χοντρή. Μια χοντρή. Μια χοντρή λέει στον ελληνικό κινηματογράφο. Ναι, τι έκανε. Η οποία λέει συνήθως ταινίες είχε την κόρη της που να τη μαζέψει και έκλαιε. Ποια ήταν αυτή η χοντρή, η οποία έκανε τη μαμά που μάζευε την κόρη της στον ελληνικό κινηματογράφο. Η Μέρη Μεταξά. Μέρη Μεταξά? Ναι. Μάλιστα. Αυτή που μιλάει τσο, σαν και εσένα. Έπαιζε και στον. Το Βουτσάι Μάνα. Αυτή εννοεί μάλλον. Πιθανολογώ εγώ τώρα. Να ποια χοντρή. Να... Πού να ξέρω ότι. Ποια άλλη χοντρή. Σε αυτά είσαι καλός εσύ, ρε. Μάλλον τη Μέρη Μεταξά έλεγε. Να ποια χοντρή να λέει. Τι έδωσε αυτό, όπως το λένε. Όχι, ρε. Τι. Ανοίγω το πρωί, μάλλον με έναν. Ένα βλαμμένο αυτό και ένα. Ο άλλο, αυτή είναι, ναι. Συμφώνω, αυτή πρέπει να είναι. Αυτή πρέπει να είναι. Η Μέρη Μεταξά. Μπράβο, ρε σκύλε. Σε αυτά είσαι άπιαστο. Δεν υπάρχει. Το κορυφαίο ξηράφι, απίστευτο. Αυτή πρέπει να λέει. Αυτή, σε όλε τι ταινίε
Φωνάζει. Τώρα θα κάνουμε. Ρε, μαλώνανε 10 λεπτά με έναν ακροατή στον αέρα και τελειώνει η ιστορία και λέω ρε, εσύ, ποια είναι η χοντρή θα μάθουμε ποτέ. Και ο ίδιος παραμίλησε, ποια είναι η χοντρή και ποια είναι. Λέει, δεν ξέρω, λέει, το Ραπτόπουλο εδώ γι' αυτό. Ποια είναι η χοντρή και εδώ θα ρωτήσω τον Κώστα. Ποια είναι η χοντρή. Μια εσύ, χοντρή. Μάλιστα, τελείωσε. Το μάθαμε. Να σε καλά. Μ' ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Τον καφέ. Λοιπόν. Να σου κεράσω καφέ. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Βάλ το χέρι. Χριστούγεννα έρχονται. Πώς θα δείξει τη χριστιανοσύνη σου. Με το να κεράσω σε ένα καφέ. Θα το κεράσω έναν άπορο, ρε φίλε. Σε σένα. Άπορο. Ναι. Έχεις δώσει μακαρόνι σε άπορο ποτέ. Όχι. Όχι. Εντάξει. Τίποτα. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα λέγε. Λοιπόν, σε ακούω εγώ τώρα. Απίστευτη. Μοναδική. Ναι. Ασύλληπτη. Τρομερή. Τρομερή. Ναι. Μεγαλόψυχη παλικαρίσκια. Τι, ποια. Τρομερή κίνηση των οργανωμένων οπαδών των Ιαννίνων. Α, ναι. Οι οποίοι στέλνουν μήνυμα στη διοίκηση της ομάδος που λένε πάρτε, είμαστε εναντίον ναι. της ένστασης οποίας καταθέσατε. Την ένσταση γιατί την καταθέσατε. Η διοίκηση. Δεν ρεύτηκα. Μη ρεύεσαι. Κατάπια. Κατάπια. Ναι, τι κατάπια. Λέει συγκεκριμένα, είμαστε ενάντια στην απόφαση ΠΑΕΠΑΣ Γιάννα ναι. για ένσταση κατά του κύρου στο αγώνα με τον Ηρακλή και ελπίζουμε να το ξανασκεφτεί και να την αποσύρει. Ποιος έκανε. Δηλώνουμε ορθά, ναι. κοφτά, κάθετα, οριζοντίως και σε όλα τα επίπεδα πως είμαστε εναντίον της διοίκησης ναι. για το θέμα της ένστασης. Τα παιχνίδια κερδίζονται στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ ωραία. Εγώ λέω τους είχα ψηλά. Ναι. Σε κάνανε ρόμπα ξεκούμποτη με αυτό. Μετά, σε κάνανε ρόμπα ξεκούμποτη με ζαρτιέρες, με καλσόν, με τι να σου πω, με ό,τι μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή, στη θέση σου θα ντρεπόμουν να ανοίξω το μικρόφωνο. Λες, ε? Θα ντρεπόμουν να ανοίξω το μικρόφωνο. Θα απαντήσω. Παλικάρια από τα λίγα. Μπράβο, ρε παγκουράδες. Ειλικρινά, σας είχα ψηλά, τώρα σας αποθεώνω. Απάντα. Να απαντήσω. Απάντα, μωρικότα. Τελείωσε. Ναι. Παρακαλώ. Μεγαλύτεροι οπαδόβλαχοι από τους οπαδούς του ΠΑΣ Γιάννενα δεν υπάρχουν στην κοινωνία αυτή, την ελληνική. Τέτοιοι βλαχόβλαχοι, πώς να σου το πω, οπαδικά, έτσι. Πρώτον, με αυτό το στοιχείο δείχνουν ότι δεν έχουν φιλοδοξίες για την ομάδα τους. Και δεύτερον, δεν πήρα χαμπάρι ότι η διοίκησή τους για ξεκάρφωμα κάνει την ένσταση, διότι αυτή η ένσταση δεν έχει καμία τύχη στο να πάει το παιχνίδι στα Γιάννενα και κατά του Ηρακλή. Αυτή είναι η απάντησή μου. Σε 15 δευτερόλεπτα απαντάω και σε σένα. Και αυτούς τους ταγαρόβλαχους, τους γιανιώτες, τους οπαδούς, οι οποίοι δεν έχουν φιλοδοξία, ματαιοδοξία αν θέλεις, για την ομάδα τους, δείχνουν και αναδεικνύουν στον προπονητή τους. Δεν είναι ματαιοδοξία, όνειρα. Δείχνουν στον προπονητή τους και στον πρόεδρό τους, κάντε κι άλλα 1-0-1-2, μαζί σας είμαστε εμείς. Και είναι βόδια όρθια, γιατί δεν πήραν χαμπάρι το ξεκάρφωμα της διοίκησης του ΠΑΣ Γιάννενα απέναντι στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον ΠΑΣ Γιάννενα που έληξε 2-1. Σ' απάντησα, κύριε Κόκκινε. Έχω απάντηση εγώ. Ξεφτιλίζω. Ναι, ναι, ναι. Ξεφτιλίζω. Γιατί σ' απαντάω, μεγάλε. Έπρεπε. Σ' απαντάω, μεγάλε. Έλεγες, πολύ όμορφα. Είμαι ωραία αυτοί που δεν υπάρχουν οπαδικά. Μπράβο του. Δεν υπάρχουν. Πού υπάρχουν. Οι άνθρωποι είχαν το ανάστημα να την πούνε στη διοίκηση. Να πούνε ότι είμαστε λίγοι. Και συνεχίστε το 1-0-1-2 με την Τρίπολη. Αυτό τους λένε. Τους δίνουν απλόχερα να παίξουν μπάλα όπως γουστάρουν. Εγώ τώρα αν ήμουν ο πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννενα, σου φτιάχνα εγώ κάτι ωραίες μέσα εδώ ιστορίες. Άντε ρε πάρε παρακάτω ρε δες με. Έχεις 30 κιλά τσίπλα στο μάτι σου. Σαν τον τυφλό που τον έκανε, που του άνοιξε τα μάτια ο Ιησούς είσαι ρε. Με τις τσίπλες μες στα μάτια. Τελείωνε ρε. Τελείωνε, στόπα εγώ αυτό με τα Γιάννα. Ξεκάρφωμα είναι κορόιδο. Κορόιδο. Είσαι τρελός. Εγώ είμαι τρελός. Λογικότατος είμαι. Κάναν ένσταση τα Γιάννενα για να πάρουν το μάτς. Που δεν έχει καμία τύχη η ένσταση. Στο λέω εγώ. Καμία τύχη. Θα τιμωρήσουν το Καφτατζόγλιο και θα πάνε ένα χρηματικό πρόστιμο και αυτό θα είναι μόνο. Και θα πούνε να εμείς λέει το παιχνίδι καθαρό και ιστορίες και τα λοιπά. Ξεκάρφωμα και τα άλλα τα βόδια να πούμε οι οπαδοί του ΠΑΣ Γιάννενα. Με καθόλου φιλοδοξία και μυαλό κουκούτσι. Σου απαντώ, τελειώνω και πάμε στο επόμενο θέμα. Έχεις να πεις κάτι άλλο, τελείωσα. Εγώ λέω μπράβο τους και τελείωσα. Μπράβο, καλά, εσύ το βλέπεις. Εσύ βγαίνεις από το σπίτι και βλέπεις μέχρι το ασανσέρ. Εγώ βγαίνω από το σπίτι και κοιτάω πίσω από το χορτιάτι, ρε. Κορόιδο. Δεν απαντάω. Γιατί μην απαντήσεις. Είσαι για γέλια και κλάματα. Ναι, μην απαντήσεις. Για γέλια και κλάματα. Ναι, καλά, καλό γέλιο. Μην απαντήσεις. Εντάξει. Ναι. Προκαλώ όλα τα Γιάννενα να βγουν όλα τα Γιάννενα σήμερα. Οι οπαδοί και τα λοιπά για να τους αποδείξω πόσο κοντόμυαλοι είναι
και πόσο πανέξυπνα η διοίκηση του Μπας Γιάννα τους κάνει τριπλίτσες. Ξεκάρφωμα του ξεκαρφώματος, ο ξεκάρφωμα. Λέγε. Άλλα θέματα. Τελειώσαμε με αυτό. Καλά. Καλά. Λοιπόν, έχει σήμερα παιχνίδι. Τι παιχνίδι έχει σήμερα? 6 ώρα. 6 ώρα παιχνίδι που στον Κρόνο δεν έχει σουβλάκια και λουκάνικα, δεν είναι παιχνίδι. Και τι είναι τι σημαίνει αυτό? Πες μου εσύ. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, ναι, και γίνεται χαμός, ψήνουνε σουβλάκια, λουκάνικα, μπιφτέκια, μπύρες, αυτά παραγγέλνουν κρασιά, ο Μαλτέζας. Καλά ξεκινούνται. Κατάλαβες, γίνεται χαμός. Ναι. Σήμερα παίρνω τηλέφωνο την κυρία Κούλα εκεί στον Κρόνο. Καλέ κυρία Κούλα, λέω τι θα γίνει. Θα ψήσετε τίποτα? Εσύ με είπε ότι δεν θα έχει πολύ κόσμο. Δεν έχει ενδιαφέρον. Κάτι τέτοια με έλεγε. Δεν έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, καφέ. Άντε το πολύ πολύ καναβουζάκι με κάνα τσιρλιπιπί δίπλα να συνοδεύει. Τσιρλιπιπί άλλο λέγεται. Ναι, άλλο ρε σε λέει, ρε. Δεν ψήνουνε ρε σήμερα, δεν κάνουνε. Άρα δεν του ενδιαφέρει το παιχνίδι. Άρα φαίνεται ότι οι παοξίδες είναι ξενερωμένοι. Δεν το κατάλαβες εσύ εχθές αυτό από την κλήρωση που έχεις κάνει. Μπαλάντα ντε λα τρόμπα. Δεν κατάλαβες, ε. Μπαλάντα ντε λα τρόμπα. Βγαίνεις από το σπίτι, το ασανσέρ βλέπεις. Πίσω από το ασανσέρ δεν μπορεί να δεις. Ναι. Όχι, ρε φίλε, τι. Είσαι και εσύ ένα Σούπερμαν. Να βλέπω να έχω ακτίνες. Δεν είμαι Σούπερμαν εγώ. Σούπερμαν. Εσύ είσαι σούπερ μάρκετ, όντως. Δεν είμαι Σούπερμαν. Ναι, ναι. Εγώ ξέρεις τι είμαι. Καχύποπτο σήμερα. Καχύποπτο σήμερα. Τα βλέπω καχύποπτα τα πράγματα. Και το Ζιντάν καχύποπτα τον βλέπω, ρε. Ή καχύποπτα τον βλέπω, ή μπούφος είναι. Δεν μπορεί να βγάζει σε full back το Μαρσέλο, ρε. Και να αφήνουν τον άλλο να τον Αμπεγκαγιόρ, πώς το λένε, τον Σέντερφορ, τον Μαύρο, να πέφτει πάνω στο αργό το στόπερ και να το τριπλέρνει, ρε. Και να γίνεται η σέντρα στην καρδιά και να μην υπάρχει κανένα εκεί. Σέντερ μπακ, δεξιό μπακ, τίποτα διαλυμένα όλα, ρε. Κορόιδο. Και έπαιξε άσο και με πήγε και εμένα στον κουβά. Αν να χαθεί, απίθανε. Λέγε άλλα θέματα. Λέγε, ρε. Δεν μπορεί να σε καταλάβει. Τι να με καταλάβει. Θα πει στον κόσμο. Με έκαψε, να πούμε, με έκαψε κανονικότατα. Σε άκουσα. Δεν άκουγα τον άλλον που την είδε πιο πονηρά. Όλο είναι πονηρό. Εσύ είσαι κουτομόγια. Άλλο κουτομόγια και άλλο πονηρό. Άλλο είναι πονηρό. Και δεν είσαι μόνο κουτομόγια, είσαι και κούτρομόγια. Που σημαίνει ότι τι να σε πω, ρε. Με έκαψε, έβριζε όλη τη νύχτα. Πιάσκε το στομάχι μου, θα έπαιρνα 4,5 εκατοστάρικα, ρε, με 1,5 ευρώ. Αν να χάθει καρνάβαλε, να πούμε. Καλό Εβιτάλ. Θα σε δώσω να πίνει για να κάνει καλύτερε προβλέψει. Στο 23-12, 200-500. Παίρνει τώρα με 29 ευρώ και 90 λεπτά αντί για 55 ευρώ. Καθαρίζει έντερα, αρθρώσει, πόνου στα γόνατα, σε αυτά εδώ πέρα τα, με τη Θεσσαλονίκη 100% υγρασία. Φανταστικό προϊόν. Το δοκίμασα, σώθηκα, έκανα ένα έντερο τεφαρίκι. Τέτοιο πράγμα. Λέγε άλλο θέμα. Βόδια, λέει, επέλεξε τη Λέστερ του Κλανιέρη, τη Μονακό του Ασχημάτρα που γλέτησε κάποτε μια γυναίκα ενός προέδρου της Άπια Αθλήτικο και την πάτησα τη Βρώμα. Λέει ο 556. Ναι. Συγχαρητήρια, Ραπτόπουλε, συμφωνώ με τις προπονητικές σου αναλύσεις. Απορώ γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης δεν σε έχει εντοπίσει ακόμα. Κακοπροαίρετος. Ναι. Αυτός είναι πολύ, πολύ κακο. Πώς την είπες, μεταξά? Μέρη. Μέρη μεταξά. Η χοντρή. Η χοντρή. Όλοι έχουν τραλαθεί με τη χοντρή. Μάθαμε. Μέρη μεταξά. Δηλαδή σήμερα δεν θες προγνωστικό. Πώς δεν θέλω, ρε. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Το φεγγάρι είναι κάθε μέρα διαφορετικό. Πώς δεν θέλω. Μήπως ο Ερμής είναι ανάδρομος και δεν πάει καλά. Δεν ξέρω αν είναι ο ανάδρομος ή αμφίδρομος ο Ερμής. Mm. Εγώ ξέρω σήμερα που πάω το άσος, πώς θα το δίνει τον άσο. Χαμηλά θα το δίνει. Μην τον ακουμπάς. Πώς το πες? Μην τον ακουμπάς. Άσε ρε το παραμύθι. Θα σου πω γιατί. Μην τον ακουμπάς. Εγώ ένα σημείο έχω. Ποιος? Το πιο ζωστό από όλα. Ποιο, ρε? Βιόλα. Τι βιόλα? Φιωρεντίνα. Τι, δηλαδή τι? Διπλό. Διπλό μέσα εκεί. Διπλό μέσα εκεί. Ποιοι είναι οι άλλοι τώρα, άσε βρε τώρα. Παίξε διπλό Φλωρεντίνα και φύγε. Φλωρεντίνα. Φιωρεντίνα. Φλωρεντίνα είσαι εσύ. Μάλιστα. Για να σου πω γιατί. 1,35 δίνει άσο του ΠΑΟΚ. Αν κερδίζει 2-0 στο ημίχρονο ή 3-0 η Φιωρεντίνα. Που μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι. Αυτόματα γίνεται ενδιαφερόμενη και η Λίμπερετς. Γίνεται και η Λίμπερετς, ναι. Στοιχηματικά μιλάμε, όχι τι θέλει η καρδούλα, ναι, του, ναι, κάποιου. Ναι. Για ποιο λόγο να προσεγγίσεις το 1.35, μην το ακουμπάς καθόλου. Παίξε αυτό που πιστεύουμε ότι είναι κολόνα, αν είναι κολόνα, ναι, και μην ασχολείσαι με τ' άλλο. Γιατί δεν αξίζει να παντρέψεις το 2.50 με το 1.35. Λάθος είμαι. Ξέρω εγώ, θα ρωτήσω το Ραγκάτσι. Πάμε ρε σε διάλειμμα, το δώσω κανένα πλακόνι. Σιγά, σιγά. Let me talk to you, girl. Baby, you Μετρόπολης 95,5. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε.
Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός ΤΑΠ θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Επειδή τα Χριστούγεννα είναι για να μοιραζόμαστε, μοιραζόμαστε μαζί σας τα καλύτερα προϊόντα και τις καλύτερες τιμές. Ελάτε στα Lidl από 5η έως Κυριακή για παιδικό γιαούρτι. Δύο συσκευασίες 145 γραμμαρίων, 29% φθηνότερα, τώρα 1,19. Μανιτάρια πρώτης διαλογής σε φέτες. Συσκευασία 280 γραμμαρίων, 25% φθηνότερα, τώρα 1,19. Και ελληνικό άσπρο λάχανο, το κιλό, 25% φθηνότερα, τώρα 25 λεπτά. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Αν η καρδιά σου χτυπάει δυνατά για smart gadgets, έλα στο Γερμανό. Γιατί εδώ θα ανακαλύψεις μια μεγάλη ποικιλία σε wearables, drones, action cameras, gadget ήχου και πολλά ακόμα smart gadgets. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Και για δώρα smart gadgets που θα κάνουν την καρδιά των αγαπημένων σου να χτυπήσει πραγματικά δυνατά, αυτά τα Χριστούγεννα, έλα στο Γερμανό. Η Μπέντα πρωτοπορεί, εσείς κερδίζετε. Τώρα, σέρβις οχημάτων, εξατμίσεις, ανταλλακτικά, αναγέννηση καταλυτών στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Μπέντα Auto Center. Επισκεφτείτε μας και κερδίστε 20% έκπτωση στο σέρβις του αυτοκινήτου σας και τουλάχιστον 50% στην αναγέννηση καταλυτή ή φίλτρου DPF. Μπέντα Auto Center. Αποκλειστικά στη Μοναστηρίου 299 και στο 461-163. Έφυγαν 20 ολόκληρα χρόνια. Ήρθαν 20 ολοκένουργια αυτοκίνητα. Αναζητούνται 20 υπερτυχεροί για να τα κάνουν δικά τους. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 20 χρόνια ποιοτικής διασκέδασης και κληρώνει 20 Toyota Aygo. 20 χρόνια, 20 αυτοκίνητα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Πάρε την τύχη και το τιμόνι στα χέρια σου και μη χάσεις τη μεγαλύτερη γιορτή της χρονιάς. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. 20 χρόνια. Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Αλλά εννοείται μπορούμε να μείνουμε φίλοι. Άκου μόνο αυτό που θέλεις να ακούσεις. Knauf. Συστήματα ηχομόνωσης. Ωχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν κούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Καλημέρα. Μπούστερ για τσάπες έχετε? Πώς? Μπούστερ, ανθρωπέ μου, πώς το λένε. Εκκινητές για σκαπτικά οχήματα έχετε? Διώξτε τον, μη βγω έξω. Καλύτερα να πάτε στη Στάνταρ. Για μπούστερ και jump starter αμερικάνικης τεχνολογίας Noco, μόνο στη Στάνταρ. Για εξκαφείς, φορτηγά, τρακτέρ, νταλίκες, αλλιευτικά σκάφη και όλα τα επαγγελματικά οχήματα βαριάς χρήσης. Και για να μην χρειαστεί να αφήσετε τη δουλειά σας ποτέ στη μέση. Θες μπούστερ. Πας Στάνταρ. Ακού μπούστερ. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να
κεφάλις Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις Οικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Σε κάποιο αυτοκίνητο και οδηγό στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κταίου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control, το πιο κοντινό κταίο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-68-66-68 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κταίο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Χρόνια μας πολλά, Χριστούγεννα ξανά. Στο Γιούπι πάμε όλοι, μεγάλοι και παιδιά. Παιχνίδια μαγικά, τρέλα φανταστικά. Γιούπι λέμε όλοι, πάντα με χαρά. Καλύτερα Χριστούγεννα στο μεγαλύτερο παιχνιδιάρικο κατάστημα. Καταστήματα παιχνιδιών Yupi. Βρείτε παιχνίδια, δώρα και κάθε τι χριστουγεννιάτικο. Ιατρούγο Γούση 37α, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Yupi, για τα πιο μαγικά Χριστούγεννα. Yupi! Έχεις ενημερωθεί για τα προγράμματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα? Είσαι άνεργος, απλός επιστήμονας, εγγεγραμμένος στον ΑΕΒ? Το ΕΣΠΑ επιδοτεί το 100%, ναι, το 100% του επιχειρηματικού σου σχεδιασμού. Έχεις μικρή επιχείρηση και θέλεις μηχανήματα, εξοπλισμό και άλλα? Το ΕΣΠΑ σε επιδοτεί μέχρι 50%. Γνωρίζεις ότι ο αναπτυξιακός νόμος δίνει αξιόλογες επιδοτήσεις για πολλούς τομείς της οικονομίας? Ενημερώσου, είναι ευκαιρία ζωής. Οι προθεσμίες λήγουν σύντομα. Στείλε SMS στο 54344 γράφοντας α2 κενό ΕΣΠΑ το ονοματεπώνυμό σου και σύντομα ο δικός μας άνθρωπος θα επικοινωνήσει. Ενημερώσου τώρα, είναι ευκαιρία ζωής. Μετρόπολης 95,5. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 των FM και συνεχίζουμε να είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 4. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι ο δικός μας κλειδαράς, ο Στέργιος Πατκανίτσας, αδελφόρη 101 και Μάρκ Μπότσο η γωνία. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά έρχεται στο δικό σου χώρο να σας ανοίξει, όπως και σας δίνει η λύση με κλειδιά τύπου Immobilizer, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, με ένα τηλεφώνιο στο 85 27 27, ή αν πάτε στην αδελφόρη 101 και Μάρκ Μπότσο η γωνία, τα έχετε όλα. Απίστευτη υπερπροσφορά μέχρι τις γιορτές, μέχρι τα Χριστούγεννα δηλαδή, για μια κλειδαριά ασφαλείας η οποία όμοιά της δεν υπάρχει, καθώς δεν μπορείτε να βγάλει κανείς ανταλλακτικά κλειδιά, μόνο εκεί μπορείτε να βγάλετε, τα οποία τα βγάζετε με νομική ταυτότητα και με πιστοποίηση και κάρτα του κλειδιού, κάτι που κάνει ακόμη πιο ασφαλή την κλειδαριά ασφαλείας το οποία έχετε στο δικό σας σπίτι. Λοιπόν, υπενθυμίζω, αλφαμή 3 κενό, Πράγα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Ενώ πριν πάμε σε μια γραμμή που είναι πολύ σημαντική, να πω ότι ανήμερα Χριστουγέννων 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά στο κέντρο Νεράιδα στην περιοχή Αεροδρομίου σε μια ζεστή εκδήλωση. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί για να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει τώρα και να ανταλλάξει ευχές. Καλέστε τώρα στο 2310-90-90-90, δηλώστε τα στοιχεία σας, γιατί αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε όλοι μαζί. Δωρεάν μεταφορά για όλους, θέλω να πω ότι η απαραίτητη προϋπόθεση, η επίδειξη κάρτας ενεργείας, σε ισχύ για τους ενδιαφερομένους οι οποίοι θα θελήσουν να έρθουν σε αυτό το γεύμα αγάπης, το οποίο θα γίνει με 50 οικογένειες την ημέρα του Χριστουγέννου. Λοιπόν, έχουμε παρέμβαση από Γιάννενα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Το όνομα σου? Γεια σου Γρηγόρη, λέγομαι Μιχάλης. Ναι. Πήρα να κάνω λίγο μια διευκρίνηση σχετικά με αυτό που διάβασες. Ναι. Με την ανακοίνωση που διάβασες των οπαδών του Παζιάννα εναντίον της έφεσης που έκανε η ΠΑΕ Παζιάννα. Mm.
Η ανακοίνωση δεν έχει βγει, δεν έχει συνταχθεί και δεν έχει βγει από κάποιο σύνδεσμο. Η ανακοίνωση έχει συνταχθεί και έχει βγει από μια οπαδική εκπομπή ραδιοφωνική που γίνεται εδώ στα Γιάννενα. Η εκπομπή λέγεται Πέταλο από Μέταλο. Είναι στον εκπέμπει από το ρυθμό 107,5 και είναι εκπομπή σε σταθμό που συνεργοκτήτης είναι και ο συνάδελφός σας ο Θανάσης Μελιούνης που δέχτηκε την επίθεση, την πέτρα μάλλον στην επίθεση, πάνω στο Καρτατζόγλιο προχθές. Ναι. Ένας από τους ιδιοκτήτες. Που σημαίνει? Που σημαίνει τι? Ότι δεν ισχύει η ανακοίνωση που βγήκε. Είναι δυνατόν ο παδός να πει τέτοιο πράγμα, ρε. Αυτό όχι, λέω. Όχι, δεν πήρα να πω αυτό, ότι δεν ισχύει. Να ξέρουμε από ποιον βγήκε η ανακοίνωση. Οι οπαδοί οργανωμένοι, παιδιά, είναι υπέρ ή κατά της ιστορίας. Γρηγόρη, ξέρω. Ο Κωστής ρωτάει, εσείς είστε υπέρ ή κατά της... Είμαστε υπέρ, είμαστε κατά της ένστασης. Ναι. Εννοείται πως είμαστε κατά της ένστασης. Μα το λέει και η ανακοίνωσή μας. Απλά εγώ πήρα να διευκρινίσω από ποιον βγήκε η ανακοίνωση. Από όποιον και να έχει βγει. Έτσι. Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΣ Γιάννα. Η ανακοίνωση, η εκπομπή που έβγαλε την ανακοίνωση. Γίνεται από οργανωμένους του οπαδούς του ΠΑΣ Γιάννενα, αναφέρεται σε οργανωμένους του οπαδούς του ΠΑΣ Γιάννενα και το ακροατήριό του είναι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΣ Γιάννενα. Είναι τελείως τυπικό αυτό που έκανα, δεν σημαίνει ότι αναιρούμε οτιδήποτε, έτσι. Απλά διευκρινίζω ποιος έκανε την ανακοίνωση. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν διαφωνείτε δηλαδή. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν πήρα για να αλλάξω κάτι, να μην καπηλευτεί αύριο μεθαύριο. Ή αν γίνει κάτι, ποιος αναλάβει την ευθύνη, έτσι. Όχι, το ότι ο διπλανός μου σας λέει χαϊβάνια και βλαχοπαδούς, δεν έχεις να του πεις τίποτα. Θα πω τώρα, η ένσταση εννοείται ότι μας βρίσκει αντίθετος και όπως γράφει η ανακοίνωση σε όλα τα επίπεδα, έτσι, δεν το συζητάμε καν. Ναι. Η μπάλα πέφτει στο χορτάρι και εκεί πρέπει να κερδίσει. Δεν μου λες, φίλε. Άστο να μιλήσει. Στάσου, ρε φίλε. Λοιπόν, όχι, κάτσε ρε Ραπτόπουλε. Κάτσε ρε Ραπτόπουλε. Τι κάτσε ρε Ραπτόπουλε, δεν μου λες, εσύ Ευρώπη πώς βγήκες φέτος. Άκου τώρα να σου πω εγώ, άσε ανοίξεις το στόμα και δεν ξέρεις τι λέει. Ποιος δεν ξέρει τι λέει ρε, Χαϊβάνι, όταν πήγα στην Ευρώπη ρε Χαϊβάνι, έναντι του Πανιωνίου στα χαρτιά, δεν σε πείραξε. Γρηγόρη θα με αφήσει να μιλήσω. Τι να σ' αφήσω να μιλήσω, φίλε μου. Όταν έπαιξες Γιάννενα στην Ευρώπη, στα χαρτιά δεν πήγες ρε. Ρε Ραπτόπουλε, άμα φωνάζεις νομίζεις ότι θα βρεις δίκαιο. Πώς την έχεις δει? Δεν φωνάζω, ρε. Σε λέω. Ή άμα δεν με αφήνεις να μιλήσω, νομίζεις θα βρεις δίκαιο. Στα Γιάννενα βγήκατε Ευρώπη στα χαρτιά. Όχι. Ρε, θα με αφήνεις να πω αυτό που θέλω ή θα με ρωτάει εσύ τώρα τις κοτσάνες? Θα σε ρωτάω, κοτσάνα είσαι και φαίνεσαι, ρε. Ωραία. Λοιπόν, άκου να δεις. Για πες. Γρηγόρη, σε σένα μιλάω. Όχι, σε μένα, σε μένα. Ο χοντρός είναι εύκολος. Ο χοντρός είναι εύκολος. Τα Γιάννενα βγήκαν Ευρώπη. Εμένα είπες χοντρό. Έναντι του Πανιωνίου στα χαρτιά, ρε. Εμένα είπες χοντρό. Μισό λεπτό. Γιατί τότε δεν έκανες. Γιατί τότε ρε Βλάχο δεν έκανες ένσταση. Αντε ρε καρνίβαλε. Για πες μας. Θες τον Γρηγόρη, γιατί τον βρήκες στρουμπουλό, και χοντρό. Το βρήκες εύκολο. Όχι, γιατί είναι αυτός που είναι δίπλα σου. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλο, τον άλλο θα μίλαγα. Δεν θα μίλαγα σε σένα. Θεωρούμε. Προσωπικά, όχι προσωπικά και εκφράζω πολύ κόσμο, το Ραπτόπουλο έναν γραφικό μπακλαβά, ο οποίος δεν είναι ανέξοδος τιμητής των πάντων. Μπακλαβά είσαι και φαίνεσαι βρε καράβλαχε από τα Γιάννενα, καράβλαχε που βγήκες στα Γιάννενα. Είσαι πολύ ωραίο, συνέχισε. Βγήκες βρε στα Γιάννενα στην Ευρώπη, είναι στα χαρτιά και τώρα, βγήκατε, καθίσατε σαν τις κότες στο δεύτερο γκολ. Σαν τις κότες εσύ όλη η Ελλάδα κάνετε για ξεκάρφωμα ένσταση. Είσαι παικταράς που έχεις ανεβάσει την πίεση. Σταμάτα λίγο ρε να μιλήσω. Απομπλε. Λέγε ρε Βλάχο. Μέχρι να τελειώσει. Βρε είσαι ύποπτος. Βρε είσαι ύποπτος. Είσαι ύποπτος στο δεύτερο γκολ. Και είναι για ξεκάρφωμα. Και εσύ δεν θες το παιχνίδι να μην είναι στα χαρτιά. Όταν όμως ο Πανιώνιος. Να συνεχίσω αυτά που θα ολοκληρώσω. Όχι πάνω. Θα ολοκληρώσω. Δεν μου λες όταν τα Γιάννενα πήρατε. Κάτσε ρε αυτό που λέω. Ολοκλήρωσα εγώ για να ολοκληρώσω. Όχι, θα ολοκληρώσω εγώ πρώτα. Πήρα τηλέφωνο για να μου μιλήσει. Πήρε τηλέφωνο για να πει μια βλακεία. Για μια βλακεία πήρε τηλέφωνο. Πήρε για βλακεία. Το αν είναι βλακεία ή όχι, άσε να το ξέρω εγώ καλύτερα και αυτοί που ακούνε. Με βγήκε με 40 χτύπου το λεπτό εδώ να μάθει. Είμαι θυμητή των πάντων. Και δεν γουστάρω και να πω συζήτηση μαζί σου. Τι να βγεις ρε, μαζί μου είσαι λίγος, να βγεις για συζήτηση ρε. Καλά ρε Ραπτόπουλε, έχω μάθει να μιλάω. Κατάλαβες ρε χαρτζηλικάκια του Μπαζιάρενα εσύ, χαρτζηλικάκια. Που προσδιορίζεται ως κάτι, είτε αυτό είναι το οτιδήποτε. Έτσι, γιατί αν προσδιοριστείς ως κάτι ρε Ραπτόπουλε, θα αναλάβεις κάποια στιγμή ευθύνες. Γουστάρεις να μην προσδιορίσεις ως τίποτα. Να μην αναλαμβάνεις ευθύνη για τίποτα. Καλά κάνω. Να έχεις τιμητή στο πάντων. Καλά κάνω, εσύ θα με απαντήσεις.
και από ένα μικρόφωνο. Όταν βγήκα τα Γιάννενα Ευρώπη στα καρδιά, βγήκε βρεκότα να πει ότι δεν θέλω. Πήγε. Πήγε τα Γιάννενα στην Αλκμάρ όμω. Και όταν το βλάχο και αυτά, μάθε λίγο ρε Ραπτόπουλε, ποιο είναι ο βλάχο, τι σημαίνει. Βλάχο. Χιλιάδε οπαδού του Πα Γιάννενα και να είναι περισσότεροι. Και πώ να μην είναι. Σίγουρα του Ηρακλή πάντω δεν του είδε να είναι περισσότεροι. Από τον. Με αγώνα ανώδου με το Εγάλο. Σε αγώνα ανώδου με το Εγάλο. Ποιο μάτι ήταν αυτό. Στη Φιλαδέλφη. Για δε. Ποια χρονιά ήταν. Έχει αρκετά χρόνια. Γιάννη ένα Εγάλο. Δεν έγινε ποτέ τέτοιο μάτι. Καλά, οκ. Δεν έγινε ποτέ. Γιάννη ένα Εγάλο. Πόσα λεπτά έχει πάνω. 1000 ευρώ. 1000 ευρώ έχει πάνω. 1000 ευρώ πάνω. Τα βάζω. Θα τα βγάλω. Στο διάλειμμα. Το πιο εύκολο μεροκάμα το βγάζω. Δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε. Γιάννη ένα Εγάλο μπαράζ δεν έγινε. Γιάννη ένα Εγάλο μπαράζ ανώδου. Ανώδου. Ναι. Ποια χρονιά έγινε αυτό. Δεν θυμάμαι ακριβώ. Δεν θυμάμαι ακριβώ. Δεν θυμάμαι ακριβώ. Άμα βρει τέτοιο μάτ θα σου δώσω εγώ 1000 ευρώ. Εννοείται, αν πάρω. Δεν το βρει, θα σε λυπηθώ, ρε. Ναι. Βρε, κουκλά χιλιά ευρώ, λε και πέρα. Εσύ από πότε θα βγάλει, θα τα δώσει χιλιά ευρώ. Πού ξέρει πόσα έχω πάνω μου. Που δε. Μια μαστίχα είχα Trident, ναι. Δύο στιμορόλ. Ναι, μ' αρέσουν οι μαστίχε. Και μια μαστίχα Χίου έχει. Και μια Χόλ. Παραπάνω να έχει. Έβαλε στο στοίχημα μορικό τώρα. Το έβαλα, ρε κοντά. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εσύ λε ότι οι παζιανιώτε, παλικάρια κτλ. Άμα ήταν παλικάρια, θα λέγανε δεν πάω στην Ευρώπη με τα Γιάννενα, βγήκε ο Πανιόνιο. Έτσι κάνουν τα παλικάρια. Εντάξει. Και όχι φιλίες του κόλλου τώρα με τους Ηρακλειδείς και Κλάιν και Μάιν. Εντάξει, στο ξεκάρφωμα της διοίκησης. 14 χρόνια από τον μπαράζ της Φιλαδέλφειας. Πέσε τα χίλια τώρα. Πέσε τα χίλια τώρα. Λοιπόν, συμπληρώνοντα 14 χρόνια λέει, 18 Ιουνίου από το αξέχαστο τον μπαράζ της Φιλαδέλφειας, εκεί που το γκολ του Κορμαρίδης καθυστερήσεις χάρισε στον Πας Γιάννενα την άνοδο στην Α Εθνική. Εντάξει, 18 Ιουνίου 2000 ο Πας επέστρεψε στην Αλφαβητική ύστερα από 10 χρόνια απουσία. Ναι, θυμήθηκε τον Κορμπάρι, βέβαια. Δεν έγινε! Έγινε, ρε. Δεν έγινε! Έγινε, ρε. Πάρ τα χίλια. Τώρα, θα σου σταμάξω. 10.000 Γιαννιώτε, νάτι. Πού είναι, νάτι εδώ. Πού είναι. 10.000. Την κάψανε τη Φιλαδέλφια. Τι θε, θα γλύψει του Γιαννιώτε. Ποιο σου γλύπηρε, βλαμμένε! 10.000 εδώ είπε πριν, ναι. Ενώ ξέρει από ιστορία, ναι. Έπαιρνε όρκο, ναι. Και έβαλε ένα χιλιάρικο τώρα, ναι. Ότι δεν έγινε ποτέ. Ναι, ρε. Και σε ξεφτυλίζω σε δευτερόλεπτα. Yeah, μη βαρά. Σου είπα, δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Ναι. Γιατί όταν δεν είμαι σίγουρο για κάτι, το διασταυρώνω. Το θυμόμουν το παιχνίδι σαν χτε. Θα σου δώσω ένα χιλιάρικο. Άλλο θέλω να σου πω. Είναι παλικάρια Γιαννιώτε. Μεγάλη μάγκε είναι. Είναι μάγκε. Πολύ μάγκε. Στο Ματιάν ένα Πανιόνιο που βγήκανε στα χαρτιά δεν είναι κανένα. Τον Μπα Γιάννενα, ούκο λίγε φορέ τον έχουν πετάξει έξω από την Ευρώπη. Άστα, γιατί δεν πληρώνει τι προποθέσει. Τώρα. Εγώ θέλω να δω οι άλλοι που πληρώνουν τι προποθέσει. Άσε, λοιπόν, είναι εξωσυστημική. Μπράβο τους. Τι είναι? Εξωσυστημική. Οι Γιαννιώτες. Ναι. Με το Ζάιρο. Και κάνανε και μια άλλη εξήγηση. Με το Ζάιρο δανεικό από τον Κάνανε και μια άλλη εξήγηση, ναι. Στο παδούς του Ηρακλή. Τι? Έπαιζε Πας Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης. Ναι. Και δεν είχαν καμία αντίρρηση, ναι. Να πάνε οι οπαδοί του Ηρακλή και τότε το 2010, ναι. Και να τα σύρουν στην Τρίπολη. Μπράβο, ρε. Βεβαίω. Τι αδελφοποιηθήκατε, γι' αυτό φωνάζει και κάτι. Εγώ δεν είμαι οπαδός. Τι δεν είσαι οπαδός. Εγώ δεν είμαι οπαδός. Πώς δεν είσαι, τι δεν κάνεις λάθος. Τι δεν είσαι οπαδός. Τι δεν είσαι οπαδός. Εντάξει, εσύ. Μου βγάλες τώρα αυτόν τον ταγαρό. Εγώ τον έβγαλα. Να με πει. Έβγαλα εγώ. Ναι. Εγώ. Το βγάλαμε, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο. Το ξέρω αυτό που πήρε. Καταρχήν δεν είπε το επίθετό του. Είμαι, λέω, Γιάννη. Ποιο Γιάννη, ο Αγιάννη, ο Πέτρο, ο Νίκο, ποιο είσαι. Βγαίνει λοιπόν με ένα μιλίχιο ύφο, θέλω λέει τον κόκκινο. Εκνευρίστηκε, ε. Όταν ο άλλο είναι πράο. Ξαναήρθε ο φίλο μου. Αδερφέ μου, φίλε μου, θα σε κάνω κουμπάρο. Παγουρά μου, έλα. Κι άλλου έκανε κουμπάρο, αλλά δεν μιλά μαζί του. Έλα. Ναι. Γιατί με κλείσατε, ρε παιδιά. Δεν σε κλείσαμε, φίλε. Ο κόκκινο έκλεισε. Έπεσαν τα πάντα εδώ. Ιντερνετ, τηλεφωνικό κέντρο, τα πάντα. Άκου να δει. Αν πιστεύει τον Καραγκιόζη, πίστεψε τον. Ακούσου, λέω. Άκου να δεις. Άκου τώρα να σου πω λίγο. Να απαντήσω. Δεν είχα καμία διάθεση να απαντήσω τώρα αυτό που λέω. Γιατί όπως είπα, απαντάω σε άτομα που προσδιορίζονται ως κάτι που μπορώ να τους χρεώσω και να μην ξέρω. Με εμένα, εσύ πες τώρα τι θέλω να πω. Έτσι. Ναι. Αυτό που λέει για τον Πανιόνιο που πήγα εγώ και έπαιξα Ευρώπη. Ναι, για πες. Μιλάμε για δύο ομάδες που η μία ήταν παράνομα εκεί που ήταν. Ναι. Κατάλαβες. Τα παράνομα, Το οποίο αποδείχτηκε μετά. Παράνομα. Και αποδεικνύεται ακόμη και τώρα. Ναι. Προχθές έφαγε ενώ η Ηρακλής έκανε. Ενώ η Ηρακλής που έφαγε τα λεφτά από τους παίκτες και πήρε την ΑΕΠ, είναι νόμιμη, έτσι. Είναι καλή ρε, ομάδα. Ρε, είναι τίμιο ομάδα. Πριν λίγο είπε ότι ο Πας Γιάννενα δεν έχει παίξει στο Εγάλιο. Ήταν από τις μεγαλύτερες μας στον αέρα. Δηλαδή, πώς... ρε, ναι, και τι έγινε τώρα, δηλαδή. Πόσο. Και κάνει λιγότερο κότα εσένα που. Κατάλαβε, ρε, αυτό που λέει, ποιο είναι το πρόβλημα με σένα. Ότι όταν αποδεικνύεται ότι έχει λάθο, ότι έχει φάλει, ότι πρέπει να σου αποδοθεί μια ευθύνη, πάει η κουβέντα μόνη τη στο και τι έγινε. Ξέρεις γιατί δεν έγινε τίποτα. Γιατί δεν είσαι τίποτα, ρε Ραπτόπουλε. Δεν προσδιορίζεσαι ως κάτι. Δεν με νοιάζει, ρε Ραπτόπουλε, να προσδιοριστείς σε μένα. Τι με νοιάζει εμένα, τι είσαι εσύ. Αφού θες το παιχνίδι στα χαρτιά να μην παίζετε, γιατί το Πανιόνιο δεν έκανε το ίδιο πράγμα.
Όχι, θα σου πω αυτά που θέλω εγώ. Σου απάντησα για αυτό που είπε εσύ τώρα, έτσι. Αυτά τα δημοσιογραφικά, άστα. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο. Σε ευχαριστώ. Έτσι. Και σου είπα πάλι και πριν ότι αυτό για τους βλάχους, πρόσεχε το λίγο πώς το χρησιμοποιείς. Γιατί ρε φίλε, το να είσαι βλάχος στην περιφορά. Άκου να σου πω κάτι. Βλάχος στην οπαδική. Και εγώ λέω για μένα ο κολλητός μου βλάχος. Τα λένε στην Αθήνα κάτω οι χαμουτζίδες και εντάξει, λες χαμουτζίδες είναι. Δεν περίμενα από τους Θεσσαλονικείς τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν είναι Θεσσαλονικιό, το... από τον πλανήτη Άρη. Προβάλλεις τη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν περίμενα το 78 που ήρθα να παίξω Γιάννενα Άρης, με έλεγες Βούλγαρο. Τώρα ερχόμαστε στο άλλο. Κατάλαβες ρε Μέγκα, εσύ από τα Γιάννενα. Αλλά είναι ότι εγώ δεν μπορώ να πω για τους Θεσσαλονικείς, γιατί ούτε ως Θεσσαλονικιός δεν προσδιορίζεσαι ρε αυτό που λέει. Δεν προσδιορίζεσαι ως τίποτα. Μα γεννήθηκε στον πλανήτη Άρη. Με κάτι κοσγείς, εγώ σου είπα. Δεν έχω. Κάτι να πω. Δεν είναι Θεσσαλονικιός. Σε παρακαλώ, είναι η Ιεροσυλία που είναι Θεσσαλονικιός. Ναι. Τον ανακαλύψαμε κάπου στην Τούμπα. Πάντως ωραίο το ξεκάρφωμα της διοίκησής σου. Πολύ ωραίο, ναι. Πολύ έξυπνο, πολύ επικοινωνιακό και το δικό σας. Δεν μασάω όμως εγώ. Όχι ρε Ραπτόπουλε, εσύ να μασήσεις. Δεν μασάω. Τέτοιος μάγκας αν εσένα να μασήσεις. Δεν είμαι μάγκας, δεν μασάω. Μία είναι η έκφραση που το απαντάς. Μασάει κατσί καταράμα. Και κατεβάστε κάνα ενίκιο εκεί στα Γιάννενα σε κάνα παιδάκι φοιτητή. Γιατί ούτε στο Παρίσι δεν έχει τέτοια ενίκιο εκεί απάνω. Ναι. Δεν υπάρχει υποψία να γεννηθεί ο άνθρωπος ακόμη που θα δουλέψει στο Ραπτόπουλο. Όχι να υπάρχει και να είναι κάπου. Καλά, ναι, σωστά. Άντε, καλό. Η υποψία του ανθρώπου να γεννηθεί δεν υπάρχει. Φοβερός. Κι άκου λίγο την εκπομπή μας Ραπτόπουλε. Θύμισε μου το μικρό σου. Μιχάλης. Μιχάλη, είσαι θεούλης. Μιχάλη, επίθετο δεν έχει. Τον έκανες τα μούτρα από κοιμά. Για πες ρε Μιχάλη. Πες και επίθετο. Έλα ρε Ραπτόπουλε. Πώς. Τι θες να σου πω, έλα. Πες και το επίθετο, εγώ μαζί σου είμαι. Τι Μιχάλης. Γκόης, γάμα κάπα, Γκόης, Μιχάλης. Να είσαι γερός ρε Γκόη, να είσαι γερός. Να είσαι καλά και εσύ. Κι άκου λίγο την εκπομπούλα μας κάθε Τρίτη, σοφότερος θα γίνεις. Πού, πότε είναι. Γκάβλα είσαι. Συγγνώμη, τι εκπομπή είναι, για να μάθω. Για βλαμμένους. Στάσου να μάθουμε. Τι εκπομπή. Το φίλο του Θανάση του Μεριούνη που χτυπήθηκε στο Καφτατζόγλιο. Ναι, έχει μισθό, έχετε μισθό από την ΠΑΕ. Τι έχετε, όχι. Κανένα κανένα διορισμό πουθενά, τίποτα. Δεν, ρωτάω. Μην εκνευρίζεσαι τώρα, εγώ σε ρωτάω. Έχετε καμιά κούτρα από τον πρόεδρο, τίποτα. Γιατί συνήθω οι οπαδοί οργανωμένοι κάτι ζητάτε. Από τον εκάστοτε πρόεδρο, για πες. Θα μπορέσει να με τσατίσει κάποιο άνθρωπο που μπορώ να το αποδώσω μια ευθύνη. Εσύ δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Μην τσατίσει λοιπόν και βρίζει. Σου λέω, τα παίρνει από τη διοίκηση. Τα παίρνει από τη διοίκηση, παιδί μου. Πα τζάμπα, πα τρώ, πίνει. Διάβασε ο κόκκινο την ανακοίνωση. Αν την είχε διαβάσει εσύ. Κλάιν, αυτό που λέει. Γεια χαρά, φίλε. Να σε καλά. Γκόι, είσαι θεούλη. Να σε καλά. Respect. Ρε χοντρέ, λέει χίλιε φαλιάρε θε και όχι χίλια ευρώ. Μην κλείσει τα τσάκια του γαύρου. Εσύ τι είσαι, γαύρο ή βάζολο. Ό,τι θέλει. Ποιο είναι το τσάκι, ρε φίλε. Εγώ αυτό το οποίο είδα το αποθεώνω. Εσύ πες ότι δεν το αποθεώνω. Να πω τα περαστικά μου στον Ιβάν Σαββίδη. Γιατί? Ο άνθρωπος είχε ένα επεισόδιο, μια δυσφορία κτλ. Έμαθα ότι πήγε σε νοσοκομείο. Θα το συμβουλεύσω την επόμενη φορά, αν πάθει οτιδήποτε, σε κλινική να πάει. Γιατί στο νοσοκομείο μπορεί να μην βρει γάζες. Τελικά ήταν μια χαρά και καλά έκανε και πήγε, αλλά δεν του βρήκαν τίποτα, λέει, σοβαρό γιατρή. Ήταν ένα συγκινησιακό κτλ. Κάτι τέτοιο. Εγώ να του ευχηθώ από την ψυχή μου μέσα να πούμε τα περαστικά μου. Και σίγουρα ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον ΠΑΟΚ και είναι ιδιοκτήτης, όχι μια φορά θα λιποθυμήσει, πέντε θα λιποθυμήσει. Μετά πήγε, λέει, και είδε τα μάτς στο ξενοδοχείο μαζί με τους παίκτες και τα λοιπά και με το υπόλοιπο team του Μακεδονία Παλάς. Περαστικά λοιπόν από τον Κωστή Ραπτόπουλο στον Ιβάν Σαββίδη που είχε αυτό το επεισόδιο και πήγε στο νοσοκομείο. Όχι κόκκινε. Όταν είναι θέμα υγείας, τον Σαββίδη τον έχω σκίσει εσείς φλουρ. Άστε. Όχι. Εσείς κοιτάξτε να κάνετε, πάρετε κανένα δανεικό να σωθείτε στο. Είσαι βλάκας. Όταν σε κάνω εσένα, παρεξηγέσαι. Όταν με κάνεις, εγώ πρέπει να του μπεκιάζω. Άντρε καθυστερημένε. Εγώ. Εντάξει, κάνουμε χαβαλέ και τσατίστηκε κιόλα. Σε βγήκε ο Μιχάλης ο Γκόης. Τώρα σε έκανε τα μούτρα από κοιμά. Επίθετο Γκόης. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο επίθετο. Κάνουμε εκπομπή οπαδί του Παζιάρενα, εντάξει. Ποιο τη χρηματοδοτεί, δεν μα είπατε όμω. Ο Μπάμπης μου στέλνει μήνυμα και λέει: εγώ σαν φίλος του ΠΑΟΚ με διαρκεία, σήμερα τι πρέπει να κάνω. Να πάω στο γήπεδο. Ακολουθώ το πρώτο γκολ της Ντόρτμουντ, στήριξη μέχρι και τελευταία θέση στο πρωτάθλημα, ή ακολουθώ τους πολλούς, το κλασικό ελληνικό. Τι να πάω να δω. Ο κανονικός ο ΠΑΟΞής, ο Πιτσαράς, πρέπει να πάει. Με χιόνια και με βροχές και με ήλιο και με τα πάντα, είσαι εκεί, στο πλευρό του. Διότι οι Αριανοί Κυρακλειδείς που πήγανε στα Τάρταρα, αυτοί που πάνε και τους βλέπουν στο γήπεδο, τι είναι, χαζί. Αυτό είναι. Ο οπαδός πηγαίνει και στα καλά, πηγαίνει και στα άσχημα. Τι είναι ο οπαδός. Άμα πας στα καλά, είσαι μοδάτος. Και την Τούμπα την κάνατε μοδάτη. Πάτε στη μόδα. Και τη μόδα σας την έβρωσε Αγοράκης. Μόδα. Σκασμός, πολλά είπες. Ναι. Λοιπόν, τα καλύτερα λουκάνικα ζουμαγιά στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη, Βασιλέως Γεωργίου 12. Ακόμα τα βλέπουμε.
Λουκάνικα από ντόπια κρέατα χωρίς γλουτένη και συντηρητικά, ό,τι πρέπει για τις γιορτές. Για εκλεκτά μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς, πάμε στον Παναγιωτάκη. Τα γνωρίζετε σίγουρα. Όσοι δεν τα ξέρετε, σας στείνω. Λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκης Βασιλείος Γεωργίου 12, απέναντι από τη στάση Ευζώνων. Αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι μύθος. Λοιπόν. Το Γιαννιώτη ρε. Αλφα σε έσχισε. Αλφα μήτρη. Ένα του ξέφυγε. Λίγο να τέξει. Καλώ τα. Εγώ δεν εκνευρίζομαι. Λέει έβρισε. Τον έφερε από εδώ. Κρατιόταν όμω. Αυτό σε τρει μέρε θα τον κάνω εγώ. Fiat Uno Turbo. Τουρβίνα τον κάνω εγώ τον Γιαννιώτη. Εγώ δεν έκανα. Εγώ δεν. Έκανε. Έκανε. Τι να κάνει. Καλώ ήταν. Καλώ ήταν, αλλά το παλικάρι. Εξαιρετικό. Με τον Πανιόνιο δεν μα απάντησε. Εξαιρετικό χάφτα είναι αυτό. Εξαιρετικό χάφτα. Χαφ. Εξαιρετικός. Σε έκανε κράξ, σε κρατούσε, πατούσε την πάνω. Σε έσπασε τα νεύρα. Λες θα το βρω από εκεί, σηκώθηκε. Πάνω. Το βρήκα. Το βρήκα ένα τεσάρι, τον έκατσα πάμε και γεια. Ένα τεσάρι λίγο, εντάξει, φίλε, 10 μπουνιές, μία, δεν θα τον βρει. Και ο καλύτερος του κόσμου να είναι, αλλά σε έριξε νοκάουτ. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Brilliant for Messi. Oh, what a goal that is! Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Mega Outlet. Με 7 εστιατόρια στο νέο food court του Mega Outlet θα σας παχύνουμε. Μασούτης. Και στις γιορτές, εδώ για σένα. Πέμπτη ως Σάββατο. Βόλια ελιά, το κιλό, μόνο 6,99. Όλα τα χυματιροκομικά Μίλνερ, 30% φθηνότερα. Όλη η χυμή ζωή, 40% φθηνότερα με τη Mascard. Και τώρα, χύτρα ταχύτητας πυραμής, χωρητικότητας 8 λίτρων, μόνο 49,90. Μασούτης. 40 χρόνια, οικονομικά και ελληνικά. Και ως τις 11 Δεκεμβρίου, με αγορές άνω των 40 ευρώ με τη Mascard, κερδίστε 10% επιστροφή σε δωροεπιταγές για επόμενες αγορές. Άρχεται η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του έτους 2017. Παρακαλώ, σας ακούμε. Τα δώρα της μικρής, τα μαθήματα του μεγάλου, τα αγγλικά του μεσαίου και το οικογενειακό ταξίδι στο χωριό. Ένσταση! Έχουμε και τα έξοδα του αυτοκινήτου! Μην ανησυχείς γι' αυτό. Υπάρχει Auto Vision. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016, όλοι Auto Vision. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό, πέρασε κταίο το γιοταχή ή το δικυκλό σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλεια και το κταίο του επόμενου χρόνου. Όλοι Auto Vision. Με δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Κταίο Auto Vision Θέρμης στην περιοχή αεροδρομίου. Κταίο Auto Vision Πολύχνης δίπλα στο Παπαγεωργίου. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-487-500. Αν η καρδιά σου χτυπάει δυνατά για smart gadgets, έλα στο Γερμανό. Γιατί εδώ θα ανακαλύψεις μια μεγάλη ποικιλία σε wearables, drones, action cameras, gadget ήχου και πολλά ακόμα smart gadgets. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Και για δώρα smart gadgets που θα κάνουν την καρδιά των αγαπημένων σου να χτυπήσει πραγματικά δυνατά, αυτά τα Χριστούγεννα, έλα στο Γερμανό. Από τον δημιουργό των επιτυχιών Fiat 500 και 500X Crossover, η Fiat παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή. Το deal της χρονιάς. Η μεγάλη απόσυρση. Αποκτήστε τα ετοιμοπαράδοτα με τριπλό όφελος απόσυρσης έως 4.500 ευρώ. Βιαστείτε. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και για 15 ημέρες. Fiat Σφακιανάκης. Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 121, Πηλαία Θεσσαλονίκης. Την έκανες τελικά τη σύνδεση. Το ρεύμα. Εννοείται. Μπύρες μια χαρά. Ποτήρια μια χαρά. Και με τόσο ξεκάθαρη ενημέρωση και εξυπηρέτηση που έχω από την Energy, έχω άλλου τύπου σύνδεση πλέον. Καμία σχέση με το παρελθόν. Ε, α, παρελθόν υπάρχει μεγάλο. Ενεργειακός όμιλος Χανδρή. Πάνω από 30 χρόνια διεθνής παρουσία στον τομέα της ενέργειας. Η καλύτερη σύνδεση. Κάντε και εσείς τη σωστή σύνδεση. Energy. Με την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή, που πάνω από 30 χρόνια αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της ενέργειας. Παρέχουμε κάτι παραπάνω από ρεύμα με χαμηλότερες χρεώσεις. Παρέχουμε σχέση εμπιστοσύνης. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Ταξί, ταξί. Ολύμπο 78. Στο τζαρουχά για πατσά, ε. Στον τζαρούχα. Αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Mm.
ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ευχή, ευχή, ευχή! Το Princess Casino κλείνει τα 6 και το διασκεδάζει με πάρτι και μεγάλες κληρώσεις μετρητών αξίας 50.000 ευρώ. Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου η αγαπημένη Γλυκερία τραγουδά τις μεγάλες επιτυχίες της και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου ο Νίκος Μακρόπουλος μας λέει χρόνια πολλά με όμορφες μελωδίες. Princess Casino, ζήσε το μεγαλείο. Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ? Granus, το νοτικό για άντρες. Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση. Το νοτικό για άντρες. Φυτικό συμπληρώμα διατροφής χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νέο. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Στα φαρμακεία. Για πληροφορίες 210-7628-711. Υπεύθυνος κυκλοφορίας Πάνος Στασινόπουλος. Έχεις όρεξη για μάσημα? Ήρθε! Αφήνοντας πίσω μόνο το παλιό όνομα, ξανασυστήνεται λοιπόν ως Μάσημα. Πιο ανανεωμένο, πιο ευχάριστο, με την ίδια ξεπέραστη ποιότητα που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Νέες γεύσεις, φρέσκες ιδέες και φυσικά νοστιμιές που εδώ και 3 περίπου χρόνια εγγυώνται τη μέγιστη ποιότητα και την ασυνακόνιστη γεύση των προϊόντων μας. Μάσημα, Μακρυγιάννη 74, Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-6655. 590 και WhatsApp 6987-430-440. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford Stantis, σίγμα και νη. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford Stantis, σίγμα και νη. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Διοντούρς.com. Και αυτά τα Χριστούγεννα ταξιδεύουμε μαζί. Με ζεστό κρασί στη Βιέννη, με κρουαζιέρα στο Δούναβι, με πυροτεχνήματα στο Ντουμπάι, με ρεβεγιόν στην Times Square, με σκι στο Μπάνσκο, με την οικογένειά μας στη Disneyland και στο χωριό του Άι Βασίλη, με δροσιστικό κοκτέιλ στην Καραϊβική. Χριστούγεννα με την εγγύηση και την ποιότητα του Dion Tours. Επισκεφτείτε μας στα νέα μας γραφεία Τσιμισκή 87α ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-256-555. Επιτέλους πέρασα το μάθημα και να ο Ρετζίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε. Καλό τάξιδο. Κερνάς Ρετζίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις. Πολύ. Μία όμως η Ρετζίνα για το γιά μας. Βασιλική Ρετζίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί, από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετζίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrosport. Τηλεφώνησε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σε εξυπηρετήσουν άμεσα. Δωρεάν αγγελίες στις μετροαγγελίες της Metrosport. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαι στο 95,5 των FM και πλέον οι γραμμές είναι δικές σας. Μην τηλεφωνείτε ακόμα. Θα βγάλουμε λίγο τον άνθρωπο που κάνει, τον ένα συντελεστή που κάνει την εκπομπή Μέταλλο με Πέταλλο στα Γιάννη, ο οποίος θέλει να απαντήσει στον Κωστή και καλά κάνει. Να πω ότι η δεύτερη είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι σου βρίσκουν από το πιο μικρό ανταλλακτικό ή το βρίσκεις εσύ μέχρι και το πιο μεγάλο μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και με γραπτή εγγύηση. Με ένα τηλεφώνημα στο 18 133. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα α, μη 3 κενό.
Πράγα, ονοματεπώνυμο, ηλικία, το στέλνω στο 54-344. Πάμε στα Γιάννα, στον Τόλι τον Μιχαήλ, ο οποίος είναι ένας εκ των συντελεστών ή ο συντελεστής που κάνει την εκπομπή μέταλλο, πέταλο από μέταλλο και θέλει να κάνει τη τηλεφωνική του παρέμβαση. Καλησπέρα, Τόλι. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, καλησπέρα, στα Γιάννα. Λοιπόν, εγώ το μόνο που πήρα να πω είναι ότι ακούστηκε κάτι βαρύ από τον Κωστή, χωρίς να ξέρει καν το ρόλο της εκπομπής, τι έχει κάνει αυτή η εκπομπή. Δηλαδή, βγήκε και είπε ότι τα παίρνουν αυτοί που κάνουν την εκπομπή και ποιος τη χρηματοδοτεί, χωρίς να ξέρει. Ρώτησα ποιος χρηματοδοτεί την εκπομπή. Χωρίς να ξέρεις όμως, Κωστή μου, ότι αυτή η εκπομπή επί 5 χρόνια τον έχει ξεσκίσει τον Χριστό Βασίλη. Για ποιο λόγο? Για τις χρονιές που δεν έπαιρνε άδεια, για διάφορες αλλαξοκολλιές στα ΤΕΠΟ, τη ΕΠΑΕ. Συνήθως οι οργανωμένοι που σκίζουν ένα πρόεδρο το κάνουν επειδή δεν τα παίρνουν από τον πρόεδρο. Έτσι έμαθα εγώ 20 χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα στα Γιάννα τι γίνεται δεν ξέρω, αλλά εδώ σου λέω τι γίνεται σε εμάς. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη είναι λίγο διαφορετικά και μπορεί, τα μεγέθη. Μπορεί να είμαι επηρεασμένος από διαφορετικά τα μεγέθη. Ναι. Έτσι, καλώς ή κακώς, εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει και μια κάθαρση στην κερκίδα μας. Γι' αυτό το γήπεδο έχει και λίγο λιγότερο κόσμο. Έτσι. Αυτό τι είναι η κάθαρση δηλαδή που κάνετε, διώχνετε δηλαδή, κόσμο? Θέλουμε αυτούς που είναι αυθεντικοί Παζιάννα στο γήπεδο. Θέλουμε αυτούς που είναι και Παζιάννα και λίγο Πάουξ και Παζιάννα και λίγο Ηρακλής και Παζιάννα. Θα μείνετε λίγο... λίγοι, ρε φίλε, πώς θα γίνει? Προτιμώ να μείνουμε λίγοι. Αλλά είπες κάτι πολύ βαρύ για μια εκπομπή που δεν ξέρεις ούτε το λόγο ύπαρξης. Μα εγώ ερώτησα, δεν είπα ότι το κάνετε αυτό. Και εσύ μπορεί να ρωτήσεις για μένα, αν τα παίρνω ξέρω εγώ από τον Βάγκο ή από τον Αλαφούζο. Δεν είναι κακό. Εγώ σου απαντώ λοιπόν σαν συντελεστή τη εκπομπή ότι είναι σε έναν μικρό τοπικό σταθμό μια εκπομπή που γίνεται μια φορά τη βδομάδα. Δεν έχει καμία σχέση με καμία ΠΑΕ. Είμαστε πρώην νυν οργανωμένοι, αν θες, καθαρή ατόφη Παζιάννα. Αν φιλοτιμηθείς και ακούσεις την εκπομπή, σου κάνω και πρόσκληση να ακούσεις την εκπομπή διαδικτυακά. Να μου πεις πότε είναι να μπω στο ίντερνετ να την ακούσεις. Αφού δεν ξέρεις να μπαίνεις στο ίντερνετ. Τρίτη 8 η ώρα κάνουμε πολλές αναφορές σε σένα. Έτσι, γιατί είσαι από τους τύπους που ναι, μεν πολλές φορές προκαλείς για να προκαλείς, αλλά έχεις χιούμορ και τα λες ωραία. Όχι, μωρέ, δεν προκαλώ για να προκαλώ. Τι χιούμορ, εσύ είπε καράβλαχο και το λες. Και εδώ λέω εμένα, ναι. Ρε, τι πειράζει αυτό. Καλά, αυτό για το βλάχο έχω βγει και στην εκπομπή του Πασχάλη του Καμόρα και του είπα. Για πολλούς από εμάς εδώ είναι η τιμή που είμαστε βλάχοι. Και τι, και εγώ είμαι μισός πόντιος αλλά κάνω θεραπεία. Έτσι. Να σε κάνω. Τώρα, όσον αφορά σε αυτό. Όσον αφορά τώρα, θέλω να σε κάνω εγώ ερωτήσεις. Κατανοητό αυτό. Κωστή, να τοποθετηθώ μισό λεπτό και μετά ρώταμε ό,τι θες. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα μας που όχι, το κάνει. Δεν το επιτρέπω να σου πει να σε ρωτήσει. Συγγνώμη τώρα, γιατί έχει κόσμο που περιμένει και επειδή κάνεις και ραδιόφωνο με καταλαβαίνεις. Είναι αγένεια. Μισό λεπτό όμως να πω κάτι ακόμα. Μισό λεπτό. Όπως Κωστή, λες ότι πώς βγήκε σε Ευρώπη με τον Πανιόνιο, δεν είπες πως δύο χρόνια πριν βγήκε η Ξάνθη στη θέση μου. Και δεν είπες ότι το 2001 έγινε το 24 μεγαλύτερο. Άρα μας βολεύει αυτό στα χαρτιά, λέω αυτό. Εμένα εφόσον, δεν με βολεύει. Εφόσον βολευόμαστε στα χαρτιά, αν θες, ο ΠΑΟΚ με τη Μέταλλιστ, η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό να βγαίνει ο Ολυμπιακός, βολευόμαστε. Γιατί τώρα. Αν θες την προσωπική μου άποψη, εγώ φέτος δεν το χάρηκα όσο θα το χαιρόμουν πριν δύο χρόνια που βγήκα αγωνιστικά. Και με έκοψαν για να παίξει Ξάνθη. Έτσι. Εγώ είμαι αρσενικός και κυμπάρης και θα λέω ωραία. Δεν είμαι κανένας. Το δεύτερο γκολ που τρως στο Καφτατζόγλιο, πώς το μεταφράζεις? Είμαι πρώτος που λέει ότι είναι απαράδεκτο ο Περόνε 35 χρονών 120 να σου κάνει κούρσα, να κάνει τέτοια κούρσα και να μην βρεθεί ένας αμυντικός να τον ξαπλώσει. Και ο Μιχαήλ σημάδεψε το δοκάρι στο 92. Άσε, ρε, αλλά αυτό ότι σε ένα μάτς που είναι συνεννοημένο, εκεί στο 92 ο Μιχαήλ θα έσκυβε να περάσει μπάλα, δεν την κάρφωνε στο δοκάρι, Κωστή. Θα την κάρφωνε στην άλλη γωνία. Όχι στην κλειστή. Είσαι βλαμμένος και υπολόγιζε ότι θα το βγάλει και ο Χουάντρον και θα πάει και δοκάρι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εγώ ξέρω ότι τα Γιάννενα δεν έχουν φάει τέτοιο γκολ με τον Πετράκη, με την Μπαρτσελόνα να παίξουν 1-1. Δεν θα του κάνει ο Μέσο, ο Νεϊμάρ και ο, πώς το λένε, ο τρίτος ο Σοάρες τέτοια κούρσα. Αποκλείεται. Και του έκανε ο Αγγελόπουλος που έχει 11 αιματοκρίτη. Εκεί τρελαίνομαι εγώ. Και δεν τρελαίνομαι που το τρως έτσι, που αντί να πεις ρε εσείς, εδώ πάω για δεύτερη θέση, κάνετε δημόσιες σχέσεις με τους αναρχικοκομμουνιστάς. Και φωνάζετε και τα λοιπά. Τι σας νοιάζει σας τι γίνεται με τον Ηράκλειο? Αυτό θέλω να μάθω. Αυτό που λέω να σου πω κάτι, μας νοιάζει. Ναι. Γιατί εμείς δεν είχαμε την ευτυχία να είμαστε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, να έχουμε διαχρονικά πολύ σαν ομάδα είναι. Έναν μεγάλο πρόεδρο που ταχώνει, που κάνει, που ράνει. Αυτά που περνάνε οι Ηρακλειδείς, πριν λίγα χρόνια τα περάσαμε εμείς με διοικήσεις του Παζιάννα. Πέσαμε Β, πέσαμε Γ, φτάσαμε ένα σημείο πριν τη διάλυση. Μια Παρασκευή βράδυ μάζεψαν εδώ στην πόλη φίλαθλοι 100.000 ευρώ και κατέβηκε η ομάδα στο πρωτάθλημα. Ναι, αλλά τα Γιάννενα ούτε πτωχεύσανε, ούτε αφημί πήρανε όπως κάνανε εδώ ο Άρης και ο Ηρακλής. Πέσαμε στη Γάμα Εθνική όμως, κοντέψαμε να διαλυθούμε. Ναι,
Αλλά δεν φάγατε λεφτά σε παίκτες, προπονητές. Και να σου πω και κάτι. Το σύνθημα εναντίον αυτό που ακούστηκε τη διοίκηση πάει Ηρακλής, επειδή εγώ ήμουν και από αυτούς που ανέβηκαν στο Καφτατζόγλου αυτούς τους 100, δεν μπορείς να φανταστείς τι ταλαιπωρία φάγαμε για να μπούμε μέσα και τι συναντήσαμε στα πέριξη του Καφτατζόγλου. Όχι από τους οπαδούς του Ηρακλή. Ο παδί του Ηρακλή ήταν σπαθάτη και παντελονάτη. Από την επίσημη ΠΑΕ Ηρακλής, έτσι για την αστυνομία που μας έκαναν μπαλάκι και πηγαίναμε στη σειρά 4, στη σειρά 1, στη σειρά 5, ξανά στη σειρά 1. Εγώ ήμουν από τις 6 ώρες στο γήπεδο και τα δύο πρώτα γκολ δεν τα είδα. Τόλι, σε ευχαριστώ για την παρέμβαση και πάλι συγχαρητήρια για τη στάση σας. Θα ακούσω εκπομπή. Και είμαστε κατά της ένστασης. Θα ακούσω έτσι. Εκπομπή. Έγινε. Bye bye. Είμαστε κατά της ένστασης. Ευχαριστώ. Πάμε. Παρακαλώ, πάμε στον κόσμο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Τόσα χρόνια ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο. Ναι. Μέρα νύχτα. Ναι. Καψούρα βαράζρε με το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν μπορώ να το πιστεύω τόσο άσχετο ότι είσαι. Να ακούσω το λόγο. Είναι δυνατόν να λες ότι τύπος σαν το Ζιντάν θα κάτσει να στηθεί ή να του πει τι να κάνει όταν γνωρίζει ποδόσφαιρο. Άμα το συμφέρει. Άμα το συμφέρει. Άμα το συμφέρει. Άκου εδώ. Άμα το συμφέρει να μην βγει πρώτος, θα κάτσει να χάσει. Γιατί όχι. Γιατί να πέσει με το θύριο. Σε ρωτάω εγώ. Ούτε ο Ζιντάν ούτε η Ρεάλ είναι στο μέγεθος έτσι που στα αναφέρει. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν πέσουν τα τρόπαιά της θα μας πλακώσουν όλους. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι, φίλε. Είναι δυνατό να κάτσει να στηθεί. Να σε ρωτήσω κάτι, φίλε. Ναι, να με ρωτήσεις, πες μου. Οι εφιέστεροι προπονητές και αθλητές είναι στο μπάσκετ. Νομίζω ναι. Ναι. Γιατί στο μπάσκετ έχεις δει λίγες φορές και τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μισό λεπτό. Να επιλέγουν αντιπάλους. Δεν είναι η Ρεάλ να επιλέγεται. Ρωτάω κάτι, το έχεις δει λίγες φορές. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα κάτι συγκεκριμένο. Να σου εγώ μπορώ να σου υπενθυμίσω τουλάχιστον 10 φορές που στο μπάσκετ επέλεξαν αντίπαλο. Λοιπόν, και 8 στις 10 που το κάναν, τι πλέον. Στάσου να απαντήσω εγώ, γιατί σε μένα απευθύνω. Άμα συμφέρει την εταιρεία. Αν συμφέρει την. Αντικειμενικά, δεν νομίζω. Περίμενε. Κόκκινε, μην μιλάς λίγο. Άκου εμένα λίγο και βγάλε συμπέρασμα. Ναι, σ' ακούω. Η Ρεάλ. Άκουμε, δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα, όχι παραπάνω. Η Ρεάλ. Τερματίζοντας δεύτερη, θα παίξει. Με μία εκ των Λέστερ, Νάπολη, Άρσεναλ, Γιουβέντους ή Μονακό. Αν τερμάτιζε πρώτη, με μία εκ των Μπάγερ, Σίτι, Λεβερκούζεν, Μπεφίκα, Πόρτο ή Παρί. Και εσύ πες μου. Και τι έχει να φοβηθεί, ρε Κώστα. Τι έγινε να φοβηθεί. Ο Πρέλεβιτς διάλεξε. Δεν έχει, ας τον Πρέλεβιτς. Ο Πρέλεβιτς διάλεξε. Τίποτα. Εγώ λέω ότι διάλεξε και ο Ζιντάν. Εάν δεν διάλεξε, περίμενε λίγο. Σου είπα φίλε πριν. Εάν δεν διάλεξε, προπονητικά είναι λυπής. Προπονητικά. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αδικήσε τότε στο Μετρόπολης. Κακός. Έπρεπε να σε κάνω προπονητή. Εσύ που κάνεις κριτική στους πολιτικούς, έπρεπε να σε πάμε στον Τσίπρα δίπλα τότε. Το Τσίπρα δίπλα. Ναι. Να και αφού μιλάς για μουσική, να σε πάμε δίπλα στο Ζαμπέτα να παίξεις μπουζούκι. Αλλά την πιπέ. Εγώ θεωρώ ότι οι κριτικές σου πολλές φορές δεν δείχνουν άτομο που ασχολείται μέρα νύχτα με το ποδόσφαιρο. Ναι. 2-1 η Ρεάλ και ανεβάζει το Μαρσέλο 70 μέτρα. Και τρώει κόντρα στην πλευρά του μπακ του αριστερού. Και τρώει σαν επίθεση γκολ η Ρεάλ. Και δεν είναι ύποπτη η Ρεάλ. Κι αν δεν είναι ύποπτη Ρεάλ, ο Ζιντάν δεν κάνει καλά τη δουλειά του στην άμυνα. Εσύ πες ότι εγώ είμαι λάθος. Και ένα τελευταίο, ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Ναι, ακούω. Καλά κάνει ο κύριος Κόκκινος, ναι. Και όποιος μιλάει για στημένα, τον κλείνει. Καλά κάνει. Μαζί του. Γιατί αν δεν έχεις αποδείξεις δεν πρέπει να μιλάς. Σωστό. Εσύ γιατί μιλάς για στημένα χωρίς να έχεις αποδείξεις. Γιατί έχει όνομα επίδοση και αν θες μπορεί να το κάνεις. Όχι, μήνες. Φίλε μου, πρέπει να έχει αποδείξεις όμως. Σου λέω το Ρεάλ δεν το θεωρώ στημένο. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να διαλέξει αντίπαλο. Εάν δεν το κάνει αυτό, είναι κακός προπονητής. Το υπεξήγησε μετά και είπε. Δεν στήθηκε για στήκημα. Μην το δικαιολογείς, βραγόρι μου, μην το δικαιολογείς. Εγώ βρετοσκίζω, τον πήρα 1000 ευρώ. Πού τα έχει, το χιλιάρικα που τον. Φίλε, αν δεν καταλαβαίνεις τα ελληνικά, κάνε φροντιστήριο. Εγώ έκανα. Στα ελληνικά να τα βελτιώσω. Άκουσέ με γλυκό μου αγόρι. Εάν δεν είναι ύποπτος ότι θέλει τη δεύτερη θέση, είναι κακός προπονητής αμυντικά. Έχεις κάτι να μου πεις. Μπορεί να είναι έτοιμος το λες. Αυτό λέμε, δεν είναι κάτι άλλο.
Να στηθεί δεν δέχομαι. Α, ναι. Δεν είναι τέτοιο τύπο. Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχει ανάγκη ο Ζιντάν να στηθεί. Όχι, να στηθεί. Επέλεξε αντίπαλο. Να επιλέξει. Σου λέει να γίνει στο μπάσκετ. Δες το. Δεν είναι κακό. Κόκκινε. Έχει γίνει ο πρώτο δικηγόρο του Ραπτόπουλου. Εκεί να τον υποστηρίξει. Αυτό κατάλαβε, ρε φίλε. Σ' αφήνω τόση ώρα να πει ό,τι θέλει. Και σου λέω, το να επιλέξει αντίπαλο δεν είναι μεμπτό. Είναι. Για άμα έχει το μέγεθο τη Ρεάλ τη Μπαρσελόνα. Δηλαδή ο Πάοκ που το έκανε στο μπάσκετ είναι κατάπτυστο. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Για μένα, μιλάς τότε που διάλεξε τον κύριο Πρόεδρε. Με τον Πάνε, τι κάνουμε ρε παιδιά. Εγώ δεν το κατηγορώ. Διάλεξε αντίπαλο. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν είναι, είναι εντελώς άκυρο αυτό. Ο ΠΑΟΚ που κάθισε να χάσει από την Καλαμαριά στο 2-1, διάλεξε ποιος θα παίξει. Ποιος θα πέσει, είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Δεν το κατηγορώ. Η Ντόρτμουντ μπορεί να το κάνει οπουδήποτε αυτό. Γεια, σε αγαπώ, να είσαι καλά. Όχι, όχι. Παρεξήγηση. Να στηθεί ο Ζιντάν για λεφτά, όχι σε καμία των περιπτώσεων. Να διαλέξει όμως αντίπαλο, συμφωνώ και με τον Γρηγόρη. Αν συμφωνεί μαζί μου, ναι. Όταν είπες στην αρχή, γιατί το είπες σαν στημένο, αλλά το είπες κάνει του λόγου. Το στημένο τώρα και το εξήγησε μετά. Δηλαδή δεν είπα στημένο για λεφτά, είπα διάλεξε αντίπαλο. Διάλεξε αντίπαλο. Αν δεν διάλεξε, είναι κακός προπονητής αμυντικά. Πάμε. Δεν είναι μεμπτό το να διαλέξει αντίπαλο. Σε καμία των περιπτώσεων, αν είναι για το συμφέρον. Αν και για μένα, σου γυρνάει μπούμεραγκ. Παρακαλώ. Α, εντάξει, αυτό είναι άλλο, ναι. Καλησπέρα. Τι έγινε ρε, βγάζεις γλώσσα? Ορίστε. Βγάζεις γλώσσα εσύ? Τι εννοείς? Κάτι διάβασα. Βράζει τι διάβασες, αλλά εκεί στο Μετρόπολης δεν έχει πάθει τίποτα. Μας τσεκάζουνε. Μαροπλάνα. Δεν ξέρω με τι θα τσεκάζουν. Ναι. Βγαίνεις και λες ότι στέλνετε ένα ζευγάρι στη Βουδαπέστη. Στην Πράγα και στη Βουδαπέστη, ναι. Μπράβο. Το ζευγάρι αυτό πώς θα προκύψει καταρχήν? Αποκλήρωση. Τυχαίο ζευγάρι, δηλαδή ένα άντρα και μια γυναίκα από ό,τι κατάλαβα. Όχι, ρε φίλε. Ένα θα κληρωθεί και θα πάρει μαζί του άλλον έναν. Ωραία. Ή μία. Και γιατί τη θέλετε, οντισιό, θα μα κάνετε. Σου ζητήσαμε φωτογραφία με εσόρυχα, ρε βλάχου, δεν κατάλαβα. Έτσι, ηλικία, απάντησε μου, τι τη θέλετε. Όπω θέλω, του μιλάω. Δεν κατάλαβα, θα σου δώσω λογαριασμό ότι θα κάνω στο μαγαζί μου. Οντισιό, θα μα κάνει, ρε φίλε. Ναι, ρε, οντισιό. Θα περπατήσεις κιόλας με. Θα περπατήσεις. Ναι, ρε. Ναι, ρε, θα περπατήσεις και στην πασαρέλα. Άμα γουστάρεις, ρε. Άμα γουστάρεις. Βγάζεις γλώσσα, ε. Λέω. Και σε ποιος είστε πάνω από 40-50, μην στέλνετε μήνυμα και δίνετε μισό ευρώ. Γιατί δεν μπορείτε να πάτε. Γιατί δεν το λέτε αυτό. Πάρ' το πίσω αυτό. Πάρ' το αυτό που είπες πίσω, γιατί θα έρθω και θα σου βγάλω τα δόντια ένα-ένα με πράσινη τανάλια. Οντισιόζα μου, να βγάλεις τα δόντια του Βενιζέλου πρώτα που έπινες καφέ μαζί του. Στείλ' τον το βρωμιάρι. Άιντε. Πήραν καφέ, τρώγαν και κάτι σοκολάτες και κρουασάν με το Βενιζέλο βέβαια. Τι είπεν είσαι σε. Ότι είσαι που ήσουν πράσινο κάποια και τώρα που το Πασόκ πήγε 5% απεταξάμιν. Παλιοκάθαρμα. Εγώ κάνω παρέα με ένα Πασοξί 70 χρονών Μουσάτο, ο οποίος είναι Πασόκ. 4,5% φόβηκε ενηματά. Είναι ΠΑΟΚ, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΕΚΤΡΟΣΟΚ. Ναι ρε, δεν πούλησε το ΠΑΣΟΚ. Αυτός είναι ΠΑΣΟΚ. Εγώ δήλωσα Ηρακλής. Εσύ δήλωσε στο σημείο. Πάμε. Ορίστε. Καλημέρα κύριε. Ναι. Χαλαρά φίλε, με συμπέρι, μη. Ναι, εγώ μιλάω. Ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, χαιρετώ, τηλεφωνώ από Αθήνα. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Περιοχή. Έχω ξαναπάρει. Περιοχή. Τη Μαρμίτα. Ορίστε. Περιοχή από τη Φιλαδέλφεια. Είμαι ο δικηγόρος. Έχω ξαναπάρει τώρα τη Μαρμίτα. Ηλικία. Είμαι 28 χρονών. Ύψος. 90. Για να κάνω το βλάχο τώρα. Το χατήρι του. Λοιπόν, για λέγε. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Έψαχνα στο ίντερνετ να βρω πότε είναι εκπομπές σας. Γιατί εντάξει, από το ίντερνετ σας ακούω αυτή τη στιγμή. Για λοιπόν, πού να μας ακούς, από την Γερία που δεν υπάρχει. Ακριβώς. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι να πω δύο ζητηματάκια. Δεν θα κουράσω να σχολιάσετε. Λοιπόν, ακούω τόσες εβδομάδες σε σχέση με τον Τζαβέλα. Υπήρχε ένα ζήτημα, τι γίνεται από νομική σκοπιά. Έτσι, λίγο να το διασκεδάσουμε το για θέμα. Για πες τώρα, εσύ νομική, αν ο Τζαβέλα σου κάνει μια μήνυση για συκοβατική δυσφήμιση, εκείνη τη μουτσούρα τον Ήβης, τι τον κάνει. Λοιπόν, η κατάσταση έχει ως εξής. Λοιπόν, ας πάρουμε για παράδειγμα τον Πικέ. Λοιπόν, αν τσακωθεί ή δημιουργηθεί ένα ζήτημα μέσα στα ποδητήρια, τι θα κάνει ο Λουίς Ενρίκε? Και αν ο Λουίς τιμωρήσει έναν παίχτη ο οποίος παίζει στην Εθνική Ισπανίας και έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο, τι θα γίνει? Πάντα νομικά ρωτάω.
Ρωτάω λοιπόν νομικά, δεν προσβάλλεται η προσωπικότητα του Πικέ? Δεν προσβάλλεται η επαγγελματική του προσωπικότητα? Πώς θα εξελιχθεί η καριέρα του παίχτη? Λοιπόν, ζήτημα ένα. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, από το αθλητικό δίκαιο ψευτοθεμελιώνεται προσβολή προσωπικότητας του Τζαβέλα. Λοιπόν, το κλείνω. Δεύτερο ζήτημα, σε σχέση με τον κύριο Κόκκινο. Είχε υποδείξει την εκπομπή. Αν με ξαναπείς κύριο θα σε βρίσω. Με τον Κόκκινο λοιπόν. Λοιπόν, είχες πει για πλάκα. Είχατε πει ότι πάω για παράδειγμα εγώ σε ένα μαγαζί και μου λέει ο ταβερνιάρης να σηκωθώ να φύγω. Τι γίνεται νομικά? Όχι, δεν είπα αυτό πράγμα. Εγώ ρωτήσω. Εγώ είχα πει ότι μπορεί να σου πει ότι είναι όλα ρεζερβέ. Όχι. Για πες φίλε, λοιπόν, πάω απάντηση. Εγώ τώρα στο Μαρκίζ, μας λέει ο φίλος. Είσαι ένα μαγαζί μεγάλο και μου λένε ας πούμε, ναι, επειδή δεν έχεις γυναίκα δίπλα και είσαι μόνος με τον Κόκκινο ας πούμε και τα λοιπά, βγαίνεις έξω. Έρχεται μια αρκούδα με ένα κεφάλι σαν του Κόκκινου δύο φορές και με βγάζει έξω. Τι θα τον κάνω εγώ αυτόν? Λοιπόν, απάντηση, ναι. Εντωμεταξύ παρένθεση, γράφω το διδακτορικό μου αυτή τη στιγμή και πραγματικά με χαλαρώνεται και μέσα σε όλα αυτά κάθομαι και ψάχνω αυτά για να ηρεμεί λίγο το κεφάλι. Στην Ελλάδα τι θα γίνει? Άμα το... Πάω εγώ στην ταβέρνα. Συνέχιση για τον Κόκκινο. Πάω στα Γιάννενα, λοιπόν, στην Πίνδο. Και μου λένε, ρε παλιοραπτό που είπες για τα Γιάννενα ότι είναι ακριβή πόλη, δεν σε σερβίρω. Ναι. Τι να το λοιπόν, κάνω. Έχω ακριβές απάντηση. Ναι, μεν στην πράξη υπάρχουν αυτά τα τύπια που είπε ο Κόκκινος, ότι μπορεί να σου πει είναι ρεζερβέ κανειράνη. Κι όμως παιδιά υπάρχει απόφαση όπου άνθρωπο έτσι στο κολονάκι εξ Αγγλίας Έλληνας είχε έρθει, δεν τον αφήσαν να μπει με κουστούμι, πήγε επιτόπου την αστυνομία, θεμελιώνεται πάλι προσβολή της προσωπικότητας και μπορείς να κάνεις αγωγή και μήνες. Από τη στιγμή που υπάρχει δεδικασμένο κερδίζει το δικαστήριο, τέλειο. Ναι, δεδικασμένο και όπως πάντα ξέρετε πολύ καλά, έτσι είναι και θέμα δικηγόρου. Να σε ρωτήσω κάτι όμως τον δικηγόρο, σε παρακαλώ. Ναι. Δεν ισχύει τόσο στην Ελλάδα. Άσε το νομικό κομμάτι. Να. Θα έρθεις εσύ στο μαγαζί μου. Ναι. Ή θα έρθω εγώ στο μαγαζί σου. Θα μου πεις, ναι, δεν θέλω τα λεφτά σου. Ναι. Πόσο λακαμάς πρέπει να είμαι για να κάνω τα πάντα για να πω και να μη σηκώθω να βγω και να πω άμα δεν τα θες μία, εγώ δεν θα δίνω 10. Ερώτηση. Ισχύει αυτό που λες, αλλά είναι θέμα ανθρώπου. Άλλος είχε έρθει από την Αγγλία, εντάξει, τρελά. Ναι, όχι, τώρα δεν έχω δίπλα μου καμιά δίμετρη και σταθώ ότι προσευλήθην και θα το σκίσω. Κάτι τέτοιο είχε παιχτεί στην υπόθεση. Ναι, φίλε, έτσι πάει το έργο. Μπράβο, θέλει να μπράβο, κάνεις το μπράβο. Φτιάκα. Λοιπόν, δύο σημεία και κλείνω, παιδιά. Λοιπόν, το πρώτο σημείο. Ραπ, σε σχέση με τη Μαρμίδα, στην τελευταία εκπομπή υπήρχε μια παγωμάρα. Έτσι λίγο με τον Πάο και αυτά. Τέλος πάντων, έλειπε ο Γιώργος. Χρειάζεται γενικά ένας και πιο μετροπαθής παγκτζής. Και κλείνω για να μην θα τελειώσει. Ναι. Και κλείνω για να μην κρατάω τη γραμμή, παιδιά, και χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Κόκκινε, προτείνω Κόκκινο να κάνει ένα guest στη Μαρμίτα, έτσι να βλέπουμε, να γουστάρουμε. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Παρακαλώ. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Γεια σου, παππού Αλφίνο. Τι κάνουμε? Έχουμε ραντεβού μετά, Έχουμε ραντεβού. Να πω εσύ. Μη μου την κοπανίσεις. Θα του φέρεις τίποτα, φίλε? Ναι. Τι? Να σου πω. Πες μου ειλικρινά, το χιλιάρικο που δεν το δίνει, τι θα τον κάνω τώρα, για πες. Τι κουτράρι. Εγώ το χιλιάρικο τώρα που δεν το δίνει, μπορούμε να συναντηθούμε με το φιλαράκι, με αυτό το αγαπημένο φιλαράκι, σε μια μπουγάτσα, να φάμε μια μπουγάτσα. Τι να την κάνω την μπουγάτσα, ρε. Με έβαλε η ρόμπα, η φαλακρή με τις γόβες. Με έβαλε ένα χιλιάρικο, τέτοιο παιχνίδι δεν έγινε ποτέ. Ναι. Και αποδείχθηκε ότι έχει γίνει. Σε δευτερόλεπτα. Να σε πω κάτι. Επειδή εγώ με το παλικάρι κάνουμε αυτό και ξέρεις, τα χιούμορ γίνονται για καλό, έτσι, και όχι για κακό. Έτσι. Το παιδί δεν το άκουσα νωρίτερα τον ΑΕΚΤΖ από την Καστοριά. Ούτε έχει πρόβλημα με μένα, ούτε εγώ έχω. Και εγώ δεν φοβάμαι και δεν γίνω αυτό το πράγμα. Εμένα ξέπιο με τέτοιο περισσότερο. Αυτός ο γείς του που έχει βγει και δεν έχει πει το όνομά του και το επίδετο να πει και να... Εγώ δεν έχω πρόβλημα να τον δώσω και τηλέφωνο και τα πάντα. Αν θέλει και κατεβεί στη Θεσσαλονίκη, εγώ ανεβώ πάνω, ανεβαίνω και στην Καστοριά εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Βρε, κοιτάξτε να μετρήσετε τον προστάτη σας, μην έχετε κανένα θέμα. Ναι, αλλά το παιδί όπως αυτό που το άκουσα νωρίτερα. Ναι. Μετά την εκπομπή, ρε άκουπη σου λέω τώρα, μετά την εκπομπή ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. Γεια. Ναι. Γεια, ρε, δεν απρολάβω, ρε, γεια. Λοιπόν,
Ανήμερα Χριστουγέννων, 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά στο κέντρο Νεράιδα και στην περιοχή αεροδρομίου σε μια πολύ ζεστή εκδήλωση. Το live μουσική τι σημαίνει? Θα έχει ζωντανή ορχήστρα. Εσύ θα πας εκεί να παίξεις εκεί πέρα, ας πούμε. Ρε φίλε, είναι Χριστούγεννα. Τζάμπα θα πας, επειδή είσαι καλός. Έχω παίξει σε πολλά τζάμπα. Όχι, γι' αυτό λέω, άσε τα πολλά. Θα πας να παίξεις τζάμπα γιατί είσαι καλός. Ξέρεις ότι έχω παίξει σε πολλά τζάμπα. Βράζε τα παλιά, τώρα σε αυτό εδώ που είναι αγάπη. Δεν μπορώ, γιατί έχω ένα συγκεκριμένο γεύμα. Ναι. Και... άμα σου ρίχνανε μια 500 θα πήγαινε. Ούτε με 2.000 δεν παίζω κινητό. Με 2.5 παίζεις. Όχι. Okay. Με τρία ναι. Με τρία ναι. Είσαι καλός άνθρωπος. Όχι, χριστιανός καλός. Υπάρχει τιμή σε όλα. Τιμή σε όλα. Με τρία χιλιάρικα ναι. Γεύμα αγάπης εσύ δεν πας να παίξεις τζάμπα. Όχι, αυτό, σε αυτό δεν μπορεί να πάρεις λεφτά. Δεν μπορεί να λες πάω. Καλά, άμα τα ρίξουν από πίσω θα τα πάρεις. Όχι, όχι, σε κάτι άλλο ναι. Όχι, αυτό, ναι. Αυτά είναι για αδερφές. Ναι, 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 μη. Δεν λες πάω σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση και εσύ παίρνεις λεφτά για να παίξεις. Αυτό είναι ξεφτύλα. Λοιπόν. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί και να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει δώρα και να ανταλλάξει ευχές. Γίνει το ρεβεγιόν αγάπης με το Μετρόπολης 95,5 ανήμερα το Χριστουγέννων στη 1 το μεσημέρι. Καλύτερα 390, δηλώνει τα στοιχεία σας, γιατί αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε όλοι μαζί. Δωρεάν η μεταφορά για όλους και απαραίτητη προϋπόθεση για τους φίλους οι οποίοι θα καλέσουν, η επίδειξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Μην ντρέπεστε, μην διστάζετε, δεν είναι ντροπή. Και το λέω για τους συνέλληνες. Αλφα Μητρία κενό, πράγκα, ονοματεπώνυμο, ηλικία στο 54-344, διαφημίσει και σε λίγο το τελευταίο ημίωρο. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Πίσω στα καλύτερα μας χρόνια. Πίσω στην εποχή της αθωότητας. Πίσω στα θρυλικά 60's. Το πρώτο μας πάρτι στο Θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Οι πιο γνωστές και αγαπημένες φωνές των 60's συνεχίζουν με επιτυχία και ανεβασμένη διάθεση για 8 ακόμη παραστάσεις. Δάκης, Μπέση Αργυράκη, Ρόμπερτ Βίλιαμς, Γιώργος Πολυχρονιάδης, Λάκης Τζορδανέλη. Μια μουσική υπερπαραγωγή του Μάκη Δελαπόρτα με τραγούδια που κέρδισαν τις καρδιές όλων των Ελλήνων. Συμμετέχουν Δημήτρης Κοριαλάς και Ευελίνα Νικόλιζα. Το πρώτο μας πάρτι. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 17 Δεκεμβρίου. Τιμή από 12 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7 Sports και στο Viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. 20 χρόνια. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310 523 014. Αυτή η μελωδία πόσα μου θυμίζει.
Κάθε φορά που ακούω αυτή τη μελωδία, θυμάμαι. Αν και εσύ το μόνο που θυμάσαι είναι ο αριθμός που κρύβεται πίσω από τον ήχο, μπες στη σελίδα μας στο Facebook, βρες τον μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και συμπλήρωσε το ζητούμενο αριθμό για να κερδίσεις πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 3.500 ευρώ. Κινητά, tablets, διήμερες αποδράσεις, γυαλιά ηλίου, κοσμήματα και επώνυμα ρούχα και παπούτσια σε περιμένουν να τα αποκτήσεις στο μεγάλο μας διαγωνισμό στο Facebook. Χρειάζεσαι μόνο έναν αριθμό. Αυτόν. Τι τρώμε, Κωστάκη, λουκανικάκια? Τζουμαγιάς, φίλε μου. Τζουμαγιάς. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιάς δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιάς. Ναι, και πάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Χρόνια μας πολλά, Χριστούγεννα ξανά. Στο Γιούπι πάμε όλοι, μεγάλοι και παιδιά. Παιχνίδια μαγικά, τρέλα φανταστικά. Γιούπι λέμε όλοι, πάντα με χαρά. Γιουπί! Τα καλύτερα Χριστούγεννα στο μεγαλύτερο παιχνιδιάρικο κατάστημα. Καταστήματα παιχνιδιών Γιούπι. Βρείτε παιχνίδια, δώρα και κάθε τι χριστουγεννιάτικο. Ιατρού Γογούση 37α, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Γιούπι, για τα πιο μαγικά Χριστούγεννα. Γιούπι! Επιθυμείς την τέλεια λύση στην απώλεια των μαλλιών σου? Γνώρισε τη MediHigh. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια ευρωπαϊκή εταιρεία μεταμόσχευσης μαλλιών συνδυάζει ασύγκριτη ποιότητα υψηλής τεχνολογίας με μια μοναδική τιμή. 400 ευρώ η εμφύτευση 1000 τριχών. Τηλεφώνησε τώρα στο 900-365 και άλλαξε τη ζωή σου. MediHigh. Η εγγύηση στη μεταμόσχευση μαλλιών. Ένα, δύο, τρία, ένα, στραβάκια, παλμό στην κίνηση, παλμό είπα. Κυριολοχία, αν θες παλμό στην κίνηση, βάλε υγραεριοκίνηση. Στο Θεοδόρου, ανατολικά. Τι λέρε στραβά, παλμό στην υγραεριοκίνηση ανατολικά. Σωστά, ξεχάστε ότι ξέρατε μέχρι σήμερα για τη συμβατική υγραεριοκίνηση. Ελάτε ανατολικά, γιατί μόνο ο Θεοδόρου τοποθετεί τα νέα σύγχρονα συστήματα παλμικού ψεκασμού που έχουν ίδιες επιδόσεις με αυτές τις βενζίνης και μειώνουν την κατανάλωση υγραερίου επιπλέον έως και 15%. Τηλέφωνο 2310-477-111. Ανατολικά, ανατολικά στο Θεοδόρου και βάλτε παλμό στην κίνηση. Θυμηθείτε, 477-111. Τι διαφορά μπορεί να έχει μια ολοκένουργια ηλεκτρική συσκευή από μια ολοκένουργια αλλά ελαφρώς τυπημένη ή με χαλασμένη συσκευασία? Έως και 50% κάτω. Group Xulogis. Επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές έως και στη μισή τιμή. Group Xulogis. www.xulogis.gr. Θα μας βρείτε Γεωργίου Στρατήγη και Περεβού Γωνία στην Άνω Τούμπα και Αντώνη Τρίτσι 60 στον Εύωσμο. Χειμώνας. Ήρθε και έχει και αυτό τις ομορφιές του. Έχει όμως και τις ιώσεις του. Θωράκισε τον οργανισμό σου με τη δύναμη της φύσης. Στο Αβράμογλου θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Θα βρεις όλη τη φύση στο ποτήρι σου. Μπαχαρικά, βότανα, δεκάδες είδη τσαγιού, βάματα και υπερτροφές για την ενίσχυση του οργανισμού. Όλα άγνα όπως και τότε. Με τη δύναμη της φύσης. Αβράμογλου. Οι ίδιες γεύσεις, οι ίδιες μυρωδιές, τα ίδια χαρμάνια. Από την πόλη στην πλατεία εμπορίου. Το Μετρόπολης 95,5 και η Νεράιδα διοργανώνουν ένα ξεχωριστό ρεβεγιόν αγάπης. Ανήμερα Χριστουγέννων, 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά. Στο κέντρο Νεράιδα στην περιοχή αεροδρομίου, σε μια ζεστή εκδήλωση. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί για να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει δώρα και να ανταλλάξει ευχές. Ρεβεγιόν αγάπης με το Μετρόπολης 95,5. Ανήμερα Χριστουγέννων στη 1 το μεσημέρι. Καλέστε τώρα στο 2310-90-90-90 και δηλώστε τα στοιχεία σας. Γιατί αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε όλοι μαζί. Δωρεάν μεταφορά για όλους. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και θα είμαστε για περίπου 20 λεπτά. Οι γραμμές είναι και πάλι δικές σας, το 2310-90-90-90-955 κενό. Τα μηνύματά στο 54-34 για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να πούν τις απόψεις τους.
για όσα συζητήσαμε. Μεγάλη κόντρα των οπαδών του ΠΑΣ με τον Κωστή. Τα βρήκανε στην πορεία. Τα βρήκατε. Τα βρήκατε στην πορεία. Δεν είναι κακό αυτό πράγμα. Λοιπόν, μην παίρνει μιλήχη ο ύφος, ρε Κόκκινε, πάντα όταν γίνεται μια κόντρα. Το ύφος μου είναι δεδομένο. Μα έχει τρελάνει, μα έχει κοιμήσει, είναι και υγρασία πολύ. Σε κοιμίζω. Ναι, με αυτή έτσι όπως μιλάς, θα έχει και θα σε κάνει έρωτα μαζί μου. Να τα πω ερωτικά. Τα πω όλα. Αγόρι μου. Τα χίλια. Χιλιάρικο. Χιλιάρικο. Ξέρεις πόσα χιλιάρικα πρέπει να με δώσει. Εγώ σου δώσε. Εσύ ξέρεις πόσα πρέπει να με δώσει. Πόσα έχει χάσει. Πάρε στον κόσμο, λέει τα γάρι. Πάνε στον κόσμο ρε ταγάρι, χριστουγεννιάτικα. Πρέπει να μιλήσω. Με τις υποκριτικές γιορτές. Υποκριτικές, ε. Υποκριτικές. Αργά ή γρήγορα, ναι. Λάμπει η αλήθεια και το βλέπεις για πολλά πράγματα. Λάμπει. Και το βλέπεις για πάρα πολλά. Δεν θα μιλάς μιλήχια. Όπως είναι. Θα μιλάς συγκεκριμένα. Για πολλά πράγματα, ναι. Λάμπει. Πάμε. Άξι. Παρακαλώ. Να δώσουμε συγχαρητήρια. Άστα, τα λέμε άλλη φορά. Πάμε παρακάτω. Σε ποιον να πες. Πάμε παρακάτω. Τώρα, πρέπει να δώσουμε σε κάποιον. Ναι. Πού? Στα μουσικά ραδιόφωνα του Ανδρώνη. Που σαρώσανε στις τελευταίες μετρήσεις, όπου όλα τα αθλητικά ραδιόφωνα, καλά δεν υπάρχουν, και τα πολιτικά είναι σε πτώση. Είναι σε πτώση και τα μουσικά. Αυτό σημαίνει ότι τα μιλίχια βλέμματά σου και αυτά σου και τα λοιπά και τα αυτά θα πρέπει να τα βελτιώσεις. Αυτό σημαίνει, επειδή κάνεις λοιπόν, λες κάτι για ένα αντικείμενο το οποίο δεν το γνωρίζεις. Εσύ το γνωρίζεις. Βεβαίως, 28 χρόνια. Και επειδή. 28 χρόνια. 28 χρόνια. Επαγγελματικά 28. Και 28 χρόνια βλέπεις μπάλα. Τι πάει να πει, λοιπόν, μπάλα, να πούμε. Πες ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ακούγεσαι. Άμα ήξερα, θα με έδειχνε στο ταμείο. Ακούγεσαι. Στο ταμείο θα με έδειχνε. Ακούγεσαι. Ακούγομαι. Αν είχα υπογράψει συμβόλαιο με την επιτυχία, θα ήμουν εκατομμυριούχος. Τι θα σου να. Εκατομμυριούχος. Απέντερο θα ήσουν και δεν τάτρεγε στο κουμπάρι. Εκατομμυριούχος. Δεν υπάρχει, λοιπόν. Θα τάτρεγε στο καζίνο. Να σου πω λοιπόν ότι οι νέοι. Ποιοι νέοι. Τα νέα τα παιδιά, μάλιστα, κύριε. Το target group 18-24, ναι. Δείχνουν ότι έχουν γυρίσει την πλάτη στις φεδρότητες και στις βλακίες που ακούγονται, δεν πιστεύουν τίποτα και θέλουν κάτι να τους προσφέρει χαρά. Και η μουσική τους δίνει χαρά. Φαντάσου, προτιμάς και τη μουσική τα παιδιά στο ζου από το λαρίγκι σου. Κάνουν πολύ καλή δουλειά. Ναι, άστα τα κλειψίματα, εγώ το ήθεσα το θέμα τώρα. Άστα τα κλειψίματα στο ζου. Άστα. Σου εξηγώ το λόγο, στο τεκμηριώνω, για ποιο λόγο τα μουσικά ραδιόφωνα έχουν ανάκαμψη. Γιατί η νεολαία που ακούει ραδιόφωνο έχει γυρίσει στα μούτρα μου και στα μούτρα σου την πλάτη. Τα δικά σου τα μούτρα, τα γεροντικά και τη φωνή σου την ηλίχια. Ρε παλικάρι μου. Έχεις φάει κανένα μπάτσο από γέρο. Τι να φάω μπάτσο. Από γέρο. Δύσκολο ο γέρος να δίνει. Κεφαλιά. Θα ήθελες να φας κεφαλιά από μένα. Τι να φάω κεφαλιά. Θα ήθελες. Κεφαλιά από σένα. Ναι. Πώς θα με προλάβεις. Λέω, θα ήθελες. Καθιστώ κοιμισμένο άμα με έχεις. Αν θα φας. Τελείωσε. Καθάρισε. Πάμε στον κόμμα. Τηλεόραση 48 ιντσών. Μικρή είπες. Τώρα βγαίνουν πολύ μεγάλα. Το κακό είναι ότι το κεφάλι αυτό μέσα δράμει μυαλό δεν έχει. Αυτό είναι το ενοχλητικό. Το δικό σου που δεν φαίνεται έχει. Κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω. Πώς μπορεί να το ζυγίσεις. Πώς μπορεί να το ζυγίσεις. Με τη γνώση. Με τη γνώση. Υπάρχει γνωσιόμετρο. Γνωσιόμετρο. Γνωσιόμετρο, ναι. Υπάρχει γνωσιόμετρο. Για όλα υπάρχει ένα μέτρο. Πάνε στον κόσμο τώρα. Να μιλήσω. Μπόζο. Μπόζο. Θα λέω ότι κάνει επίδειξη. Έλα. Έλα. Άιτε. Ναι. Τη κατά τη αηδία. Άντε. Ορίστε. Έλα, φίλε. Άντε, για. Έλα. Άντε, για. Πάρε μπρος. Θεσσαλονικία. Μ' ακούτε. Σε ακούμε. Έλα, είμαι ο γείτονας του Νίκου. Του ΑΕΚ από την Καστοριά. Α, έλα, ναι. Αν έχει θέμα ο κύριος αυτός και θέλει να με γνωρίσει, εγώ κατεβαίνω και με γνωρίζει. Λοιπόν, να σας δώσω μια συμβουλή. Ύποπτο. Να πάτε να βρείτε κάνα ουρολόγο, να μετρήσετε τον προστάτη σας. Να βρείτε κάνα γαστρεντερολόγο, να μετρήσετε τον πάτο σας, μην έχει κανένα πολύποδα. Και αφήστε τις μάγκες αυτή την ηλικία. Ναι, και κοιτάξτε και μην έχετε καμιά αρτηρία κλειστή που θέλετε να κάνετε και καυγάδες. Κοτσαμάνι, παππούδες, εγγόνια μεγαλώνετε. Ανακαθείτε από εκεί. Άνδρες όλοι. 36 χρονών γερός μέχρι εκεί πάνω είναι. Λοιπόν, άκουσέ με. 36 χρονών είσαι. Δεν το είπα, δεν το είπα, ναι. Δεν και 63 το είπα με τον τρόπο που μπορεί. Είμαι κουρασμένος. Τι κουρασμένος. Θα καπνίζεις και μια, δύο, τρία πακέτα Μάλμπορο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρόσεξέ με. Δεν το είπα. Να ξεκαθαρίσω λίγο με τον άνθρωπο. Αυτό θέλω περισσότερο. Δεν το είπα κακοπροαίρετα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και επίσης. Θα σε ενημερώσει ο φίλος μου ο Νίκος. Έχουμε να κάνουμε κάτι, αλλά Κόκκινε θέλω και το Ραπτόπουλο μαζί, να το ξέρεις. Okay. Εντάξει, αυτό. Θέλει το Ραπτόπουλο πού με θέλει εμένα. Θα καταλάβει. Σε ένα πάρτι με ούζο. Α, φίλε, εμένα ξέχασέ με.
Εμένα ένα, να πίνω και να κάθομαι 7 ώρες και να γυαλίζει το μάτι μου και να θολώνει εκεί πέρα. Σε ένα πάρτι με ούζα. Στον επόμενο. Με τις συνωποσίες. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Πέσαν όλες. Βέβαια, με σένα που κοιμάσαι όρθιος εκεί πίσω από την ηχοληψία, φυσικά. Τι. Εγώ στη θέση σου, στην ηλικία σου και με τον boy σου, θα ερχόμουν εδώ, θα τον έδιναν 2 τριάρια και θα έφευγα. Έμαθε και τα τριάρια. Καλά, ρε, είναι δυνατόν. Σε είπα αυτό το ζώο, ότι φταίει εσύ για τις γραμμές και δεν έχεις μπουκάρι, από το τζάμι θα έπαινα μέσα. Χτυπά. Κουβαλάει γραφείο και δίνω, τι κουβαλάει. Αυτό έχει καιρό, ρε, που. Καταρχήν οι γραμμές είναι ελεύθερες. Μπορείτε να τηλεφωνήστε. Άντε, πάρε, πάρε, κοιμάσαι όρθιος. Κοιμάσαι. Θα δώσει τριάρι μέχρι να σηκώσει το χέρι, τον έχω ξαπλώσει. Βλέπεις τριάρι θα σηκώσει. Αυτό το ζώο τώρα προπονείται για πτώμα, μιλάει σε σένα. Πού είσαι, πού είσαι. Το ξέρω στο δάσκαλό του. Αφού, γι' αυτό πηγαίνει, και να τον δέρουν. Ρε εσύ, αυτός νιώθει ότι εξαγνίζεται. Πάει εκεί το δέρουν στο γυμναστήριο και νιώθει ότι εξαγνίζεται για όσα κάνει στον κόσμο. Νιώθει, βλέπεις, πήρε το ύφος του καλού ανθρώπου. Όταν με βάζει με κανένα πιτσιρικά, τι ομάδα είσαι, ΠΑΟΚ. Τον εκνευρίζει. Λέει, όχι, σε, μόνο με αριανούς λέει θα τον βάζω τον Ραπτόπουλο. Και με βάζει με σουπεράδες. Και σε κάνουνε μαύρο. Πολύ ξύλο. Τους βγαίνουν όλα τα αποθυμένα. Εν τω μεταξύ κάνουνε τους αθώους και τα λοιπά. Ότι δεν είναι αυτό και τα λοιπά, κάνουν τους αθώους. Ναι. Σουπεράζεις. Όταν θέλει, όταν έρθει η ώρα σε δίλημους, πάτα κιούτα. Τι θα ήμουν, λέει. Σουπεράς θα ήμουν. Πάνε στον κόσμο, καλημέρα. Παρακαλώ. Ε, πώς είναι, Γρηγόρη. Ναι. Τι κάνετε. Έλα. Καλά είστε. Ναι. Καλά, φίλε. Σχετικά με το στοίχημα θέλω να πω κάτι. Ένα πρωί έχω ρίξει πολύ γέλιο. Πόσοι τζογαδόροι μπορεί να έχει η Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, για πείτε μου λίγο. Ποιο δεν είναι τζογαδόρο στη Θεσσαλονίκη. Άκουσα με λίγο να δει τώρα τι γέλιο θα γελάει κι εσύ. Έχω πει, εγώ δεν παίζω στοίχημα. Δηλαδή με έχω ρίξει ένα τρίβρο εκεί και πιάνω 7-7. Κερδίζω 800 ευρώ. Μ' ακούτε. Ναι, καλέ, ακούμε. Ναι. Vodafone έχεις, ρε φίλε, τι έχεις? Vodafone έχω. Άμα έχεις Vodafone, ανέβα ψηλά στην ταράτσα, σας ακούμε. Μπήκε στην τουαλέτα μέσα. Εσύ μπορεί να κάνεις και κάκα τώρα. Δεν ξέρω τι έγινε, πάντως η γραμμή σου. Σήκω στο δεξί σου χέρι ψηλά. Ναι. Γιατί άμα σηκώσει το δεξί του χέρι, τι θα γίνει, ρε κόκκινε. Πού να ξέρει, το... άντε, πάμε στον επόμενο. Δηλαδή, άμα σήκωνε το αριστερό του χέρι, ρε κόκκινε, τι διαφορά θα ήταν. Θα ήταν wind. Ναι, ναι. Καλημέρα, ναι. Ήθελα να την ακούσει. Σε κάνω, ρε. Ναι. Μίλα, ρε, μην έρθω εκεί. Καλημέρα. Άντε, μίλα. Μίλα, ρε. Γεια σας. Γεια σας. Ραπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Ήθελα να σε ρωτήσω σε ποιες εκπομπές μπορώ να σε ακολουθήσω. Σε ποιες εκπομπές, σε ποιες εκπομπές θα έρθεις να με κοπανίσεις, σε όλες. Όχι, όχι, να σε ακολουθήσω. Α, δεν άκουσα. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Ξύλα, για ραντεβού με ξύλο εμένα, να τον δέρνετε. Λέγε. Εκτός από το, τα μεσάνυχτα και το μεσημέρι, μπορώ να σε ακολουθήσω πουθενά αλλού. Τι εννοείς να τον ακολουθήσω. Έλα η ώρα 6 να δούμε τον ΠΑΟΚ μαζί και τον Ολυμπιακό. Να δούμε το ματς μαζί. Εκεί να μας ακολουθήσω. Σε βαράσουν μιλάω ρε φίλε, σε βαράσουν μιλάω, δεν μου αρέσει εγώ και εσάς και η φωνή. Και την Κυριακή το βράδυ στο Euro που αν μπορείς να με δεις σε μια εκπομπή που λέγεται Μαρμίτα. 12 η ώρα τη νύχτα. Τι ώρα παρακαλώ. 12 η ώρα τη νύχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή να είσαι. Χθες στο IKEA έρχεται μια κυρία μεσήλικας, καμιά 48 χρονών. Εσύ είσαι ο Ραπτόπουλος που δεν με πλησιάζει ο άντρας μου το βράδυ να μιλήσει μαζί μου, να καλή, κάνει μαζί μου. Καλή κυρία. 48 χρονών σου λέω, γριά. Ωραία ρε φίλε. Γριά. Τι γριά ρε φίλε. Τι πελούτσι γριά είναι. Τι είναι. Σας παρακαλώ κυρία μου, λέω, εγώ δεν φταίω, λέω, αν ο άντρας σας, λέω, σας βαρέθηκε. Στα ίσια. Επόμενη γραμμή. Βρίσκει πρόφαση σε μένα τώρα η γριά. Έλα φίλε ρε. Έλα φίλε. Και πετάει για το Φορτούζι. 2-2. Υπέστε του Ηρακλή με αυτές τις Λάρισσες. Η προσποίηση από το Φορτούζι είναι όρθιος. Η ευκαιρία του Ηρακλή. Προσποίηση. Μία ακόμη το σούτ από το Φορτούζι. Γκολ! Ο Ηρακλής της καθυστερήσης με τον Ίδρυς Φορτούζι. Έναν παίχτη που... Άκου κόσμο. Που πήγαν όλοι αυτοί οι θαύτες. Τζούζι! Τζούζι! Του Φορτούζι! Ωραίο, στον επόμενο. Ναι. Τι βάζεις τώρα ρε. Ναι.
Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Πού την είδες η καλησπέρα, ρε φίλε. Αμάρε κόκκινε, τίποτα καινούριο. Καλησπέρα, Ραβδόπουλο, καλησπέρα, κόκκινε. Καλησπέρα, φίλε. Δεν μου λες, να ρωτήσω λίγο κάτι. Υπάρχει περίπτωση, άμα ρίξουμε ξάρα σήμερα, να περάσουμε εμείς? Να ρίξεις έξι. Ναι. Όσα και να ρίξεις εσύ, μας έχει πώς θα φάει η Φιωρεντίνα, αν χάσει. Δηλαδή, ας πούμε, άμα κερδίσω εγώ 6-0, ας πούμε, και η Φιωρεντίνα φέρει 1-1. Φίλε, θα με τρελάνεις. Άκου λίγο. Αν κερδίσεις εσύ, δεν μετράει ναι. τίποτα στα παιχνίδια που έχετε κάνει όλοι με τη Λίμπερετς. Το λύσαμε το θέμα. Μάλιστα. Δηλαδή, ο τελευταίος δεν μετράει, μετράει μεταξύ σας. Άρα πρέπει η Καραμπάγκ να κερδίσει 5 ή 6-0 την Φιωρεντίνα. Γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Παίξτε την πιο εύκολη. Δηλαδή, μόνο η Καραμπάχ πρέπει να κερδίσει 6-0 για να μπορέσει εγώ να έχω ελπίδες. Θα κερδίσει η Φιωρεντίνα, ρε φίλε. Ναι, ναι. Πάνε πέρα. Έμαθες τι έγινε στη συνέντευξη που την πέσανε οι Σουμέροι και οι Ασσύριοι. Τι έγινε. Σε πω εγώ τι θα γίνει στο μάτς. Ξέρεις τι ξύλο θα φάνε οι Ιταλοί. Θεωρούν ότι στη θέση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε μπάι από εκεί. Οι Αζέροι, οι Σουμέροι, πώς τους λένε. Γι' αυτό θα φάνε και τρία μετά. Δεν ξέρω. Θα στρώσουν χαρακτήρα. Άντε να βγάλω γλώσσα και από τα γατάκια. Ναι. Και είναι Αζερμπαϊτζάν. Ναι. Ασσύριοι είναι. Σουμέροι, πώς τους λένε. Τώρα θα σου λέγα τι είναι. Λέγε ρε φίλε, πού να ξέρω. Έλα φίλε. Έλα, καλησπέρα. Έλα φίλε. Τι κάνουμε. Μια χαρά. Ναι. Ωραία, από το δημόσιο πάω ξύρι. Καλώ τώρα, πού χάθηκε εσύ, ρε γλυκό αγόρι, πού είσαι. Απλά όποτε σα παίρνω, πάτε σε κατηλημένη και δεν σα προλαβαίνω, ρε. Κατηλημένη τώρα, εντάξει. Τι λέει, τι κάνουμε. Καλά. Καλά. Λοιπόν. Κάνανε έσταση οι Γιαννιώτες σε κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Γιατί ο Καραντώνης, ο διαιτητής λέει διέκοψα τον αγώνα για 5 λεπτά και οι άλλοι τώρα για ξεκάρφωμα και οι άλλοι που κάνουν ξεκάρφωμα λένε είμαστε αντίθετοι. Μιλάμε τώρα για την πόλη των Βρικολάκων εκεί πέρα στα Γιάννενα. Συνέχισε. Λοιπόν, ναι. Να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ θα πω κάτι και θα το πω και στον κόκκινο. Ναι. Λοιπόν, θα καταλάβει τι θα του πω. Από έναν φιλοθεήτη. Φιλοθεήτη τι είναι αυτό? Στη Φιλοθέη. Είσαι φίλος με τον Θεό ή μένεις στη Φιλοθέη? Μονή Φιλοθέου. Πάμε παρακάτω. Ναι. Στη Φιλοθέη μένεις Αθήνα, γιατί δημότικο δεν είσαι. Λέγε. Από ένα Φιλοθέη. Στη Φιλοθέη μένεις, ρε φίλε. Τι φίλε. Παοξή που μένει στο δημότικο. Ναι. Ο Ηρακλής θα σωθεί. Το είπε ο Φιλοθέητης. Όχι. Όχι, το λέω εγώ. Ποιος το είπε? Ο κόκκινος. Ο Παΐσιος το είχε προβλέψει και αυτό. Ποιο, τι είναι. Λοιπόν, έτσι για. Όχι για να ρε φυσικά με τον Καγιούλη θα σωθεί ο Ηρακλής. Αυτά τα ταγάρια τώρα της Επιτροπής, οι άμπαλοι όλοι αυτοί πήγανε τώρα να θέλουν χωρίς λεφτά. Εγώ είμαι με τον Καγιούλη. Το λέω ανοιχτά. Μόνο αυτός μπορεί να σώσει τον Ηρακλή με τον Παντελίδη. Εξωαγωνιστικά και αγωνιστικά. Αυτό λέω. Και να σήμερα σώθει. Πιστεύω 4-0 μέσα στην Τούμπα με 2 γκολ Κλάους. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν το εύχομαι. Λέω. Ναι. Άμα κερδίσει 0-5 η Φιωρεντίνα, 0-1-0-5. Ναι. Εσύ χάνεις 0-1 και σοφαρίζεις τον κόλο Κλάους το 90 και περάσεις σε χαλάει. Καθόλου. Αυτό σου. Εμένα προσωπικά καθόλου. Εγώ είμαι σε δουλειά και αυτή τη στιγμή θα σπάσω υπολογιστές, θα τα σπάσω όλα που γίνει αυτό. Στο 93. Ωραία, έτσι και γίνει κανένα τέτοιο, θα πούνε σαν τα νόγρια μίλτς. Άμα γίνει κάτι τέτοιο, θα με σκίσουν. Τι? Άμα γίνει κάτι τέτοιο, στο 93 σοφαρίσουμε για να περάσουμε, θα με γράφουν όλες τις εφημερίδες. Εμένα ποιος με γλιτώνει αύριο. θα με λιτζάρουν. Άστο. Να είσαι καλά. Έγινε, άντε καλό απόγευμα, παιδιά. Λέγε ρε κόκκινε, ναι. Πάρεις την επόμενη. Τι είναι, περιμένεις να το πω εγώ. Ναι. Βαριέται να πει. Ναι. Λίθαργος τον έπιασε. Λέγε φίλε. Αν έχεις παντελόνια, πες τι κάνω τόση ώρα. Γράφεις στο υπολογιστή αγνοώντας τον ακροατή. Όχι. Και δεν σεβόμενος τον ακροατή. Αυτό κάνω. Ναι, αυτό κάνω. Ρεζόν διαχειρίζω με σένα, ναι. Τον Νικολίπτη, ναι. Τους υπολογιστές, ναι. Και τους ακρατές, ναι. Και είπα μισή ώρα να γράψω κάτι. Όχι, δεν κάνεις και σεξ μαζί. Όχι. Με όλα αυτά. Και είπα να, ναι, γράψω κάτι γιατί, ναι. Γιατί το ότι αρχίζουν τα παιχνίδια στις 6 μου, ναι, δημιουργούν πρόβλημα για το πότε θα στείλουν στοιχηματικές μου στήλες. Στοιχηματικές μου στήλες. Καλά, πάμε στον κόσμο. Εντάξει, και τη στήλη μας την αυριανή. Αλλά καλά, δεν κλαίγεσαι, μπορεί. Γράφεις, ναι, τίποτα εσύ, μήπως. Μην κλαίγεσαι. Όχι, δημόσια γράφεις τίποτα. Όχι, ρε κόκκινε. Δεν είσαι και σε κάνα ορυχείο εκεί πέρα. Δεν είπα ότι. Ναι. Δεν κλαίγομαι. Να πράσεχε. Ποτέ δεν κλαίγομαι. Στεναχωρηθούμε να σε λυπηθούμε. Ευχαριστώ το Θεό που κάνω αυτό που με ευχαριστεί το χόμπι μου.
Αλλά μη λιδωρείς αυτό που κάνω. Μη πάνε στον κόσμο. Έλα. Πάμε, δεν λιδωρώ. Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα. Γεια χαρά, φίλε. Τι κάνουμε. Καλά. Ωραία, λοιπόν. Καταρχήν, θα έλεγα να αναιρέσει ο Φαλακρός αυτό που είπε για την Μπελούτσι. Αλλά... Αλλιώς θα έρθεις εκεί πέρα. Θα έρθεις εδώ. Όχι, όχι. Μα δεν έχει δει από γυναίκα. Πόσο χρόνο είναι η κυρία Μπελούτσι, κυρία? 52. 52 χρονών. Ναι. Στεγνή από κάτω. Άντε ρε φυγέτε από εδώ πέρα. Αφήστε μας μεσημεριάτικα. Τι είναι από κάτω. Άντε παρατήστε με την Μπελούτσι 52 χρονών γυναίκα. Και εσύ είσαι στιγμός από πάνω ρε φίλε. Αυτό είναι άλλο. Άκου, επειδή... άκουνα. Φίλε. Έλα, δεν μ' αρέσει τώρα γιατί ακούν και κυρίες. Άντε τώρα. Θα σου πω κάτι γιατί... Όμορφα. Όμορφα, δεν θα πω κάτι άσχημο. Με εκνευρίζει ο διπλανό μου για το εξής. Ο διπλανό μου. Και μην κλείσετε. Δεν θα σου πω γιατί με εκνευρίζει. Ο διπλανό μου. Λοιπόν, ο διπλανό μου. Ο άντρας, αν κάτι δεν πάει καλά, φαίνεται. Μπράβο, ωραία, ναι. Φαίνεται, συστήσει, θα φανεί αυτό το πράγμα. Ναι, η γυναίκα, αγόρι μου, σε βάζει ένα λιπαντικό και δεν παίρνεις χαμπάρι. Σου προσποιείται ότι ήρθες σε 15 οργασμούς και πάλι δεν πήρες χαμπάρι. Το πάνω χέρι τα έχουν σε όλα. Και ξέρει ο Βλάξ, ο Βλάξ 52 χρονών, αν η άλλη έχει γίνει χάλια ή αν έχει βάλει λιπαντικό. Ξέρει ο Βλάξ. Άκου τώρα, αυτά ο Παΐσιος του τάμαθε. Τρώγοντας χόρτα και μανιτάρια. Κατάλαβες το επίπεδο. Κατάλαβες. Όχι. Τα λιπαντικά του τάμα εδώ. Ο Πάτερ Παΐσιο. Κατάλαβες το. Τα λιπαντικά του τάμα. Κατάλαβες το επιχείρημά του. Λίγα λόγια για το γέροντα και Άγιο. Εγώ μίλησα. Άγιο γιατί Άγιο. Γιατί είναι Άγιος. Έχει αγιοποιηθεί. Το διώξανε από το Άγιον Όρος λέω εγώ. Εσύ πες ότι δεν έξι ξέρω εγώ. Όταν είναι να σε στριμώξουμε. Το διώξανε από το Άγιον Όρος. Αν πας στο Άγιον Όρος. Αν πας στο Άγιον Όρος. Εγώ πήγα στο Άγιον Όρος. Ας τα ρε τώρα. Εγώ πήγα στο Άγιον Όρος. Και τον Παΐσιο δεν τον έχω σε εκτίμηση. Στο Άγιον Όρος μέσα. Ναι, αγόρι μου. Εμένα με πετάξει από το Άγιον Όρος γιατί. Με το ποιο θα κάνεις εσύ. Με το ποιο θα κάνεις εσύ χημεία. Και με το ποιο θα σου τι χημεία τώρα μας το παίζει τώρα. Ξέρει τα λιπαντικά ο κόκκινος. Πήγε με καμιά γριά τώρα και τα ξέρει. Ο κόκκινος τα λιπαντικά. Άσε μας τώρα. Πολλά ακούσαμε εσύ, ακούς, ναι, έλα. Έλα, πάμε, άντε, πάμε. Είναι, ξέρω εγώ, ο άντρας, ναι. Και είναι γυναίκα και τον περιποιείται. Αχ ρε παλικάρι μου, σαν τα νιάτα δεν έχει τώρα. Πάμε παρακάτω, ναι. Τώρα με την Μπελούτσι, λοιπόν, 52 ακούς. Χρονών. Α, παρατήστε με τώρα και με τον, λοιπόν, και με τον Κούρκουλο 70 χρονών και με τον άλλον τον Σον Κόνερο 80 χρονών. Άμα γεράσει ο άνθρωπος σαν και εμένα και σαν τον Κόκκινο γίνεται γέρος. Μπράβο στο διάλαμπι σε ένα καιρό. Κάνει μια κοιλιάδα. Μπράβο κοπρόσκιο. Κάνει ένα φαλό σαν καρμπιρατέρ, σαν πισίνα να πούμε κτλ. Τραβάει και μια χολυστερίνη 400. Κλείνει και η αρτηρία. Μεγαλώνει και ο προστάτης. Άκου τώρα να επιδείξει ο κόκκινος. Τώρα με έστειλε. Ο καθηγητής. Εντάξει, ο καθηγητής των καθηγητών μου λέει από τη στιγμή που η ρόγα είναι τσιτωμένη δεν υπάρχει θέμα. Έτσι, ο Παΐσιος το είπε και αυτό. Τελειώσαμε. Ο Παΐσιος. Γεια σου, φίλε. Έλα, άστο γιατί θα πρέπει να βάλουμε και χίλια πάνω. Θα πρέ. Άντε, πάμε πάνω με γραμμή. Άντε, θα πρέ. Τελευταίος, ναι. Πάμε, θα πρέ. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Άιτι, σα χλαμάρε με συγκεντριάτικα. Τι είναι ρε Φλωρού, τι είναι ρε Μοφλωρού. Μια νίκη έκανε ο Ηρακλής και ξαφνικά ξύπνησε και όλη τη βδομάδα. Εσύ Μωρή Φλωρού, τόσους μήνες που ήσουν, Μωρή Φλωρού, τι νίκη έκανε. 60 μέτρα κούρσα ο Περόνι. Στημένη τώρα. Στημένη, όχι, υποπτή, ναι, στημένη ποτέ, νόνο. Το ίδιο λέει. Το έκανε, στημένο το είπε. Το υπογράφει, έρχομαι και μάρτυρας. Κάτσε λίγο, κόκκινε, κάτσε λίγο. Άντε του τυλουλού, πετρώει τα χιλιάρικα. Άμα το τρώγε τέτοιο γκολ ο Ηρακλής, τι θα έλεγε αυτή η υποσκαλοκεφαλή εδώ πέρα. Έλα τώρα, μια νίκη κάναμε στο πρωτάθλημα. Να μην την κάνατε, ρε φίλε, εγώ δεν ήθελα να την κάνετε. Βρε τώρα. Άμα κερδίσουμε τον Πανετολικό, δηλαδή πάλι στη μέρα θα το βγάλεις. Όχι, κύριε, θα πω ευχαριστώ τον Καγιούλη, τον Μπέκα και τον Παπαθανασάκη. Μάλλον τον Καγιούλη και τον Παντελίδη, που οι μόνοι που μπορούν να σώσουν τον Ηρακλή είναι αυτοί. Α, περιμένω εγώ από τον Κόκκινο. Του φίλου του Κόκκινου. Κύριε Καγιούλη, με το εγώ το γαλλικό. Κύριε Καγιούλη! Κύριε Καγιού και να γουρλώνει το μάτι. Θα ρίξει και βγήκε από το Χαϊδάρι, από το Δρομοκαίτιο. Άσε με καημένε. Κύριε Καγιούλη! Τελειώσατε! Να πα να πληρωθεί. Θα παίξει τον Ηρακλή. Τα περσινά όλα τα μάτια του Ηρακλή ήταν under. Φέτος είναι όλα over. Εντάξει. Θα παίξει την Κυριακή διπλό και over και θα πληρωθείς από μένα. Εντάξει. Γεια σου, σκηνοθέτη. Έγινε. Άκου τώρα, τι να σε πω, ρε φίλε. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, ρε Κόκκινε, εσύ από το πρωί περιμένεις το 2 ώρες της εκπομπής για να κάνεις δουλειά. Ναι, καλά σε λέει. Φίλε μου, εγώ δεν γνωρίζω τι δουλειά κάνεις. Μπορείς να δεις όποτε θες να δεις πώς γίνεται μια δουλειά και πώς βγαίνει μια εκπομπή.
Ραπ, σταμάτα να κάνεις την ερωτική φωνή του κόκκινου. Έχω πεθάνει στα γέλια. Διαβάζω τη βιβλιοθήκη του Παμάκ και αν συνεχίσει έτσι θα με διώξουν. Συνέχισε για να το διώξουν. Έλα, παλικάρι μου. Αυτά τα πράγματα η ρόγα. Σηκώνεται η το λιπαντικό, η λόιβ. Αγόρι μου. Πες την αλήθεια. Έχει τρελαθεί γιατί ο με πήρε ο Σιρινάκη και λέει, επειδή αυτοί δεν ξέρουν, δεν μιλάνε καλά. Με τον Παΐσιο το Σιρινάκη θα μιλάς εσύ και το λέω, και αν αξίζει το τίμημα να το κάνω. Καλά, καλά. Θα θυσιάσω το. Έλα, παλικάρι μου. Ραπ, θα παίξω διπλό τον Μπάοκ με 5 ευρώ γιατί πιστεύω ότι η απουσία του Τζαβέλα θα φανεί και πρώτο σκόρ Παυλιτσέγκο. Και τα δύο με 5 ευρώ. Λοιπόν, ακούστε τι θα παίξετε σήμερα. Τι είναι αυτό που τραγουδάει, η Αμάντα Λίρ είναι. Έλα, ρε κόκκινε. Σου ταιριάζει. Τι ήταν η Αμάντα Λίρ. Η Αμάντα Λίρ είχε. Ήταν η Λαβρατήλοβα της μουσικής. Άκου λίγο, δώσε λίγο. Έχει φωνή κόκκινου. Βάλτε να βάλει. Όχι, βάλει. Λίγα, λίγα. Πού να ξέρεις Αμάντα Λίρ. Βάλε, βάλε. Έλα, βάλε καλή μου. Έλα, τα κόρη μου. Τι ζητάει να τη δώσουν η Αμάντα. Πολέμοι θα γίνουν. Δώσε, δώσε, δώσε. Δώσε. Το πιο Παΐσιος, αγόρι μου. Λοιπόν, θα παίξετε σήμερα Φιωρεντίνα διπλό. Άστρα Γιούργιου, άσο 2,80. Άστρα Γιούργιου. Άστρα Γιούργιου έχω. 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 Άστρα